Πάμε μαζί. Ένα, καλή χρονιά. Ένα, δύο, τρία. Χριστός Ανέστη, το μάθατε, το μάθατε. Χριστός Ανέστη, αδέρφια. Χριστός Ανέστη. Ο πιο όμορφος τυπάς που έχει βγάλει η Ναζαρέτ αναστήθηκε. Και το ακούτε αποκλειστικά εδώ, από την Τρόικα. Από την Τρόικα, στο λίμπερο της καρδιάς σας. Πω, πω, έχουμε και μηνύματα, περιμένω. Α, λέω κι εγώ. Αυτό από πότε είναι, από προχθές? Σημερινό. Α, σημερινό. Σημερινό από τις 7, είναι από τον Batman. Να το διαβάσουμε, γιατί έχει ψωμί. Αθλητικά ραδιόφωνα Αθήνας, open. Αθλητικά ραδιόφωνα Θεσσαλονίκης, closed του Πάσχα. Ναι, αλλά περίμενε λίγο, βρε. Τι αφού το Αθήνας... Το Πάσχα, τι αυθημερών, το Πάσχα. Τι, πώς. Αυθημερών. Οι Αθηναίοι είχανε. Ναι. Ας πούμε, Sport FM έπαιζε. Άντε, ρε. Και την Ανάσταση. Και εμείς παίζαμε την Ανάσταση. Μέχρι τις 11. Μετά τις 11 τι? Πω, πω. Τι λες, ρε εσύ. Καλά, εντάξει. Εμείς είμαστε πιο ευαίσθητοι σε θέματα χριστιανοσύνης και αυτοδοξίας. Ο άλλος τώρα δεν πει τίποτα. Πρέπει να πήρε 2 κιλά σε μια μισή μέρα. Μας έπριζε τόσο ένα δεκαήμερο. Τον βλέπω, πήρε το μπλουζάκι, θέλει να φύγει. Το βλέπω. Και τρώει, πήρε κουλούρι ολικής. Όχι. Καλώς. Ρουφιέται κιόλας τώρα. Ρουφιέται. Κάτι τον άκουσα, κάτι είπε. Λέει, δικαιούμαι, τα έλεγε στην Αναστασία προχθές έξω. Να φάω παραπάνω, γιατί λέει, έχασα ένα 800. Το είπε σιγά, να μην τα ακούσουμε, τα ακούσαμε όλοι. 20 κιλά φάω. Πόσα? 20. Ας έβαλα και δεις τι έγινε. 3, 5. Ανάλογα, όχι, είναι όχι. Πόσο θα περίμενα, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Τι τρως? Πήρε 3 κουλούρια ολικής πήρε. Αν φας 3 ολικής, πιο καλά πάρε ένα κανονικό, βρε. 2 είναι, sorry. 2. Α, ένα ολικής και ένα κανονικό, Ουζουνιάν. Εντάξει, Ουζουνιάν. Ζωγράφος, κάτσε καλά. Ειδικά το λευκή σοκολάτα κράνα δεν παίζεται. Πολύ καλό. Και το φυστικό βούτυρο με καραμέλα. Άστο. Με τυρί έχει κάτι. Με τυρί πρέπει να. Και με τυρί έχει, αλλά άλλο. Τυροκούδουρο, ξέρεις, γεμάτο μακρύ, όχι τέτοιο. Μάρια, πες μας που είσαι. Αδέρφια, ενωμένοι εδώ είμαστε. Χρήσανθο Τσαλτίδης. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Μάριος Ασλαμής. Πάμε. Ότι δεν θα χάσει η City από την United. Σφαγή. Ναι, την γυναίκα του έβαλε στοίχημα. Η κλοπή της χρονιάς. Την γυναίκα του έβαλε στοίχημα. Μια εβδομάδα να τη δώσει στο φίλο του, που ήταν United. Εκεί το, την έδωσε. Η σκέψη του γίνεται στο 2-0. Ναι. Είναι απογοητευμένος που δεν τη δίνει. Ναι. Είναι... Ναι. Την είδε στη γυναίκα του. Εκείνος τι θα κέρδιζε, ρε. Τι? Εκείνος θα κέρδιζε. Ναι, αυτό... Λεφτά. Ναι. Λεφτά. Πόσο ναι. Άραγε είναι αναλογία. Με βάση τη γυναίκα του αυτή κανένα δεκάρικο. Ευρώ. Ναι. Αχ. Δεν έχω δει. Η κλοπή της χρονιάς, ρε φίλε. Δεν έχω δει τίποτα από αυτό. Έχασες. Μου είπε κάποιος ότι ο ήρωας, ο Ντεχέα πρέπει να του κάνουν συμβόλαιο, λέει 30 εκατομμύρια την ημέρα. Του Ντεχέα και του διαιρετή, αλλά τόσα. Και του βοηθού. Καλά, τόσα. Τώρα πρέπει να ντρέπεσαι στην Αγγλία. Μη σε επηρεάζει πια. Δεν μπορείς να φανταστείς, ρε. Δεν μπορείς να φανταστείς. Τι έγινε. Τι διαιτησία ήταν. Σφάζει τη City, έτσι θέλει και τη σφάτη. Ο παππούς. Πώς ήταν τον παππού. Ο Μάρτιν. Α, ο τέτοιος. Ναι, ο. Κατάλαβα. Ο 80χρονο. Ο διαιτητής. Ναι. Ο Άτκινσον. Ρε φίλε, δεν μπορείς να φανταστείς. Μάρτιν Άτκινσον. Πέναλτι την έδωσε στον Αγκουέρο. Δεν γίνεται. Στο πόσο, στο 2-0, στο πόσο. Στο 2-3, ναι, σοφαρίσει. Α, στο 2-3. Ο Αγκουέρο μπήκε στο τέλος. Καλά, τώρα από 2-0 το κάνω 2-3 τώρα. Ρε και εσύ, Αγγλία και μου μιλάς για τη διαιτησία. Και ποδοσφαιρική και διαιτητική. Δεν υπάρχει, σου λέω. Και αυτό φοβάμαι για σήμερα. Σήμερα, εγώ δεν φοβάμαι καθόλου. Σήμερα πάμε λίγο. Σήμερα πάμε. Με τόση κατεμιά που είχε εσύ, μην τυχόν το γυρίσει και είναι σήμερα το αντίθετο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και Χρήστο Κιώση σήμερα μαζί μας και από ό,τι μου είπε, θα τον έχουμε Χρήστο όλη την εβδομάδα. Θα είμαστε μαζί. Χρήστος Κιώσης, έχετε τις ευχές του και το Χριστός Ανέστη και από τον DJ Κίος θα κάνει και σήμερα μαγικά του αντέξει την κονσόλα του Λίμπερου τη καρδιά σου. Χρήστο, βάλαμε να δούμε λίγο τα γκολ της στο ημίχρονο, στο διάλειμμα της τέτοιας, ρε, της, του City United, το 2-3. Κάτσε, στο δείξω, ρε. Α, τα βάζει εδώ πέρα ο Δημήτρης. Να ξεκινήσουμε την πρώτη μεταπασχαλινή εκπομπή, αφού πότε έχουμε και Μαριλής στη γραμματεία και από τη Μαριλής για τις ευχές και μπορείτε να δείτε ευχές στη Μαριλής. Ναι, από την αρχή βάλτε όμως, από το πρώτο γκολ. Μην μου το βάζεις από το 2-0, από την αρχή. Βάλτε. Τώρα, ξέρω. Από το 2-0, ένα με ανομαλία να το βάζεις. Εσύ, πρώτο ημίχρονο, 12-0 τελικές. 12-0. Σίγουρα υπερβάλλεις λίγο. Μήπως είναι 9-3, ας πούμε. Όχι, και δεν το κάνεις εσύ. Δεν έκανες 3. Λίγο πάω 24. Να ήταν 10-0. Ντανίλο δεξιμπάκε και αριστερά Ντέλφ. Όπως θα παίξουν απόψε. Αυτό θέλω. Ντανίλο δεξιά, Ντέλφ αριστερά.
Αυτό θέλω. Καλά, εσύ Γκιντογκάν κανόνισε απόψε, αν παίξεις. Αν παίξεις. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει χάσει. Αν παίξεις. Δεν μπορείς να τα δεις τώρα. Ο Στέρλινγκ. Ναι. Ωραία. Το γατάκι αυτό. Λοιπόν, νομίζω συμφωνεί ο Δημήτρης και ο Χρύσανθος, συμφωνούν να ξεκινήσουμε την πρώτη μεταπασχαλινή εκπομπή δίνοντας δωράκι με πολύ πολύ έξυπνο θεματάκι. Επί αιώνες και όταν έκανα μόνος και με τον Παναγιώτη Παπαδόπουλα και ξανά μάνα μόνος. Και μαζί και μόνος. Μεγάλη Πέμπτη πάντα έβαζα το εξής θέμα. Ξέρεις ότι είναι Πάσχα όταν τελίτσες το συμπλήρωνες. Το κάνουμε τώρα, ξεχαστήκαμε τη Μεγάλη Πέμπτη, το κάνουμε σήμερα που είναι τρίτη του Πάσχα. Να πούμε χρόνια πολλά και ευτυχισμένα στους Γρηγόριους. Γρηγορίου Πέμπτη είναι σήμερα, Ιερομάρτυρος, και γιορτάζουν σήμερα. Ο Γρηγόριος δεν γιορτάζει σήμερα. Δεν γιορτάζει ο Γρηγόριος. Και σταυρό μεγάλο έχει, ρε φίλε. Ο Γρηγόριος γιορτάζει 25 Ιανουαρίου. Γρηγορίου Πέμπτου Ιερομάρτυρος. Εντάξει, οκ. Και Ραφαήλ είναι και Νικολάου και Ειρήνης. Όχι Νικολάου. Σιγά, μωρέ, είναι και Δημητρίου και Γιώργο και Παναγιώτη. Όχι, όχι, όσοι είναι ζευγάρια, Νικόλαος και Ειρήνη, αυτοί γιορτάζουν κανονικά. Αν μας ακούει Νικόλαος και Ειρήνη, ζευγάρι, να μας στείλει κούτρα, να κανονίσει. Τέλος, Γρηγορίου Πέμπτου και έχει και σταυρό, τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, ξέρεις ότι είναι Πάσχα όταν τελίτσας. Πώς καταλαβαίνεις ότι είναι Πάσχα, ρε παιδί μου. Ξεκινάει η Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη. Είναι δεύτερη μέρα του Πάσχα, ξέρω. Πώς το καταλαβαίνεις, διάφορα. Το πιο πετυχημένο μήνυμα θα καβατζώσει ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express που μας στηρίζουν ή γυαλιά πρεσβειοποίησης αν θέλει με σκελετό τιτάνιουμ. Και πέναλτι μαζί. Φεύγει από τον Smalling. Βρε τι φεύγει, δες εδώ τι έχει γίνει. Πού είναι το πέναλτι μαζί, του του βάζει. Ο Κομπανί βλέπω ότι ρίνει το Smalling. Ναι, το πέναλτι τι είναι, υπέρ της United, δεν δώστε. Αντεραστή. Τι αστείο, όπως σε άφησα, χειρότερο σε βρίσκω. Καλά. Το φως της Λαμπρίζ. Και πέναλτι και γκολ μαζί. Δηλαδή έπρεπε να μετρήσει τον γκολ και να δώσει και πέναλτι. Ωραία, και αποβολή και. Από κίτρινη κάρτα και αποβολή. FM κενό μήνυμα αποστολή στο 54526. Για να δω λίγο. Εδώ τι γίνεται. Δεν το βλέπεις καλά. Περίμενε. Το δεις και ξανά. Ούτε εδώ το βλέπεις. Το θέμα καλά. Είναι τον νικάει κατά έθνος. Το κρατάει συνέχεια. Δεν κατά κράτος. Και πέφτει ο Smalling όμως. Εντάξει, ωραία. Εδώ δες. Το βλέπω, ναι. Δεν πέφτει με τίποτα. Και δεν τον έχει αφήσει και καθόλου. Τότε χαλάλι που ο Smalling το βάλε μετά. Χαλάλι. Αρχηγός ήταν ο Smalling. Ο Κομπανί ήταν αρχηγός. Ο Κομπανί αρχηγός το ξέρω, ο Βενσόν. Αλλά ποιος από εμάς είναι ο. Δεν ο Βαλέντσια. Εσείς ποιοι είστε. Ο Γιάνγκ ήτανε. Βλέπω ένα. Ο Smalling τον έχει τον Κομπανί. Ο Smalling τον έχει. Τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, στο 30 είμαστε. Στέρλινγκ, ναι. Γκουντογκάν. Με πίβοτ έφεγε. Γκουντογκάν. Με τη Λίβερπουλ γιατί ήσουν εξαφανισμένο. Τα είχε πάρει, ρε. Ξεσκίστηκε με εμά. Να σε δω απόψε. Ναι. Τι γκολ βάζεις, ξεσκίζεσαι με εμάς. Και μετά στο πρώτο χάνει 2 ο Στέρλινγκ. Με την έλευση τίποτα. Ασίς Ντεχέα. Τι κάνεις Ντεχέα, πλάκα μας κάνεις. Πάνω στο Σανέ, το βολέ. Ωραία πασίτσα. Στον Στέρλινγκ η μπάλα αριστερά από τον Κιντογκάν. Κίνηση πιθανή. Ρολάρι. Πάρε να έχεις. Ρολάρι πάνω στον Μάτιτς. Νομίζω ναι. Όχι, δεν ο Μάτιτς. Ναι. Ρολάρι πάνω στο μάτι τη. Τι να κάνω, μα μέχρι να γυρίσει ο μάτι τη. Ο Νεμάνια, ο καημένος. Όχι, ρε, φοράνε κάτι πένθος. Έφυγε κάποιο. Για τον Wilkins. Α, για τον Ρέι Wilkins, εντάξει, ναι, οκ. Okay, που κάναμε εδώ πέρα φιέρμα, ναι, εννοείται. Sorry, το ξέχασα, ναι. Το κάναμε την επόμενη μέρα, το είπαμε εδώ πέρα. Είχαμε εκτενή αναφορά στον μεγάλο Ρέι Wilkins. Θεός χωρέστο. Μόνο τα γκολτάκια εδώ. 61 ετών. Α, για πάμε τώρα στο 53. Έχει χάσει 2. Το στάισα. Μπράβο ρε Παύλο. Μπλε μαλλί εμφανιστική. Με καραγκιόζικο μαλλί είσαι. Ρε τον Παύλο. Από πλάγιο το βάλαμε αυτό. Τώρα το σκαλίζει, το πειράζει μου. Έχεις το βάλει εδώ πέρα. Δεν είναι τα στιγμή ότι είπα εκτενή. Ναι. Μετά, καταλάβεις τα εκτενή μετά. Ωραία, σε πιστεύω. Το άκουσα. Μου είπε και ένας ότι λέει είναι για. Εντάξει. Συμβόλαιο στον Τεχέα λέει 100 εκατομμύρια ευρώ θέλει. Ο Τεχέα έχει βγάλει ένα, ρε. Α, μου είπε πολύ για τον Τεχέα, άρα ψεύτης. Έβγαλε ένα με το. Ο παδός της Arsenal αυτός μου το είπε. Μου λέει, κάντε συμβόλαιο. Άβαλε είναι αυτή. Καλά έκανε, νέο συμβόλαιο ο Τεχέα, δεν έκανε. Τον ταΐζει. Εδώ πώς πέφτει ο. Ναι. Ο Έντερσον. Το 2-3 είναι offside, έτσι. Σαν να μην είναι καλά τελευταίο μήνα ο Έντερσον. Ο κεφαλιά πάνω. Ποιο είναι εκεί πάνω στην κίνηση. Ο Ερέρα τον βρίσκει πάνω στην κίνηση. Ο άλλος.
Ποιο, Ματίτς. Όχι, ο άλλος. Ο κοντός. Ο άλλος κοντός. Λένε, το μου πήρες τώρα. Από την Arsenal. Α, ο Σάντσες. Ναι. Καλός είναι αυτός, ε. Το 2-3 είναι offside, έτσι. Ναι, για να το δηλαδή δω πέρα από αυτά που έχουν γίνει, έχεις βάλει και goal offside. Αλλά δεν θα δείξει το πέναλτι εδώ. Θα το δω, θα μου το βάλεις. Θα βάλεις πέναλτι που δεν δόθηκε. Ναι. Δεν το έχεις περάσει το ΠΑΟΚ 24. Όχι. Αφού έχετε ειδική ενότητα εκεί. Δεν φτάνει ο χώρος. Γελάει ο Κιώσης. Να βάλουμε τις φαγές του United. Γελάει ο Κιώσης. Πέφτει σαν κουράδα ο Έντερσον, ή μου φαίνεται. Εντάξει. Δεν εκτινάστε. Εδώ είναι offside. Ποιος είναι. Α, εκεί. Αυτός ο σκόρερ. Ο Σμόλινγκ. Μα μιλάμε για σφαγή, ρε. Δεν είναι τώρα αυτό. Δεν μπορώ να φανταστεί. Να το δω πάλι λίγο το offside. Δεν μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι αυτό 2-3 ποτέ. Και τελείωσε 2-3. Και θα μπουν τώρα οι άλλοι σήμερα αυτό να γυρίσει το τροχός και την πληρώσουμε εμείς. Τι εννοείται. Αυτό θέλω. Ο Σαλάχ παίζει. Ο Σαλάχ παίζει. Και ο Μαλάχ, ναι. Γιόρτασε το Πάσχα και τώρα θα παίξει. Έβερτον Λίβερπουλ σβηστό. 0-0. Δεν κουνήθηκε φίλο. Φαντάσου πώς παίξατε. Αντί να ξύλο, ρίξαν καθόλου οι άλλοι τίποτα. Έπαιξε ο Ίγκτρε, φίλε, μετά από 2,5 χρόνια βασικό. Ναι. Offside. Από τα αριστερά η εκτέλεση. Offside. Καθαρό. Μιλάς. Μην μιλάς offside. Είναι 60 εκατοστά λιγότερο από αυτό που βάζει το τελικό με την ΑΕΚ. Offside, ρε. Μα ντρέπεσαι ειλικρινά. Καλά που το βλέπω. Δεν για λογαριασμό σου. Συγγνώμη, η ανάσταση του κυρίου, ειλικρινά, δεν σε βοήθησε καθόλου. Σε βρίσκω χειρότερο από ό,τι σε άφησα. Πραγματικά. Παιδιά, σκαλίζει, δείτε δηλαδή το offside είναι. Offside. Όσοι καν τηλεοπτικό που λέμε. Ευνοήθηκε η United. Δηλαδή, σκανδαλωδός. Δεν πειράζει. Η City θα πάρει εκδίκηση απόψε. Το αίμα της πίσω. Πρέπει να δούμε το πέναλτι, ρε φίλε. Είμαστε με τη City. Για εδώ είναι το πέναλτι, για να δούμε. Στο προ... γίνεται στο. Στο τέλος, το 2-3, μετά το 2-3. Α. Εντάξει. Oh, 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 oh. Λοιπόν, μεγάλη χαρά και πραγματικά ναι. Ατελείωτη χαρά. Ναι. Ξεπαρθενιαζόμαστε σε μεσικά στην πρώτη μεταπασχαλινή εκπομπή. Όχι απλά η εκπομπή, αλλά ο Λίμπερο ολόκληρος από την 792. Αγαπούλες μου καλημέρα και Χριστός Ανέστη με υγεία και χαρά. Δεν είναι άλλη από την Βαλεντίνα. Μήνυμα φωτός, μήνυμα ζωής, μήνυμα αγάπης. Βαλεντίνα, δεν σε ξεχνάμε ποτέ. Σε ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις για μας. Να είσαι καλά, μάτια μου. Και εσύ και ο σύντροφός. Εδώ δες. Εδώ δες την αλητεία. Κάτσε να το ξαναδώ, ρε. Τι να δεις, βλέπω έναν να ουρλιάζει. Τι είναι αυτά τώρα. Δημήτρη, για αγγλικό ποδόσφαιρο μιλάμε. Ρε, εσύ μιλάμε για σκαριά. Για αγγλικό ποδόσφαιρο, ναι. Αυτό εδώ. Να το δω. Πέναλτι. Δείξω πάλι λίγο. Δες πώς πέφτει πάνω του. 2-3-89, έτσι. Young. Το βλέπεις το δεξί πόδι πως είναι σκαριά. Να το δω από άλλη κάμερα. Να το δω από άλλη κάμερα. Από την άλλη κάμερα. Sorry. Από εδώ δεν φαίνεται τίποτα. Συγγνώμη, Δημήτρη. Δεν είναι. Εδώ είναι απόκρουση. Ναι, εντάξει, ωραία. Κεφαλιά, ο Ταμέντι. Λένε ότι είναι σούπερ απόκρουση. Ο Σεντρακόπουλος έλεγε απόκρουση της χρονιάς. Είναι. Είναι ρε εσύ. Καρά σούπερ. Τώρα της χρονιάς. Είναι όμως. Είναι όμως. Το... Φίλε, τον πυροβολεί με κεφάλι εξ επαφής. Ρε, στο κέντρο της εστίασης. Φαντάσου ότι από λίγο πιο μακριά. Και κάνει το δεξί χέρι. Κεφαλιά του Πρίγιοβιτς, ο Κυριακίδης. Δεν άπλωσε καν το χέρι του. Όλα αυτά μετά το 2-3. Δες εδώ. Ο Στέρλινγκ. Ο Στόκος. Η μπάλα πάει μέσα. Ας τα βάλει σήμερα το παλικάρι. Όχι, ρε, να μην τα βάλει σήμερα. Ο Παλούκαρος, ο Ραχίμ. Ο περήφανος Εγγλέζο. Ο Θωμανός, αυτό είναι Ραχίμ. Σου μιλάω για όργιο χέρι. Και σηκώνει το χέρι, όχι, ο Στέρλινγκ, τι για offside. Δεν υπάρχει χέρι πανηγυρισμού αυτό. Εδώ σηκώνει το χέρι για offside, ο Στέρλινγκ, ο ίδιος. Γέλασε πολλοί κόσμος με την τύχη σου. Γέλασε πολλοί κόσμος. Και με την εύνοια αυτή. Φωνάζει γκολ αυτή. Ναι. Αυτά για να έχεις μια εικόνα για το πώς κέρδισες, να μην το πιστέψεις. Στέλνει ο Θωμάς ο Στόντον, ο οπαδός του Ηρακλέους και της έξω από εδώ στην Αγγλία. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Μέχρι έμεσο. Τι να. Ρε, εσύ το βλέπεις από το πέναλτι. Όχι, όχι, είναι πέναλτι. Δεν σηκώθηκε ποτέ ο Αγουέρο. Sorry, είναι πέναλτι. Sorry, είναι πέναλτι. Sorry, είναι από εκεί που το βλέπω. Τα λεφτά μας, ρε φίλε. Ναι. Τα λεφτά μας. Α, είχες τέτοιο νταλκά. Έμαθε να μην έχω. Τι το έπαιξε μετά, ισοφάρισε, τι. Φίλεξε, το έπαιξα. Με το που γίνεται 2-3. Το βάζω ως οχή. Ναι. Πολύ μεγάλη απόδοση. Είσαι μάγκας εσύ, ναι. Και δες τι γίνεται το 2-3. Να πάρεις, ναι. Να κάνεις διακοπές τζάμπα 1,5 μήνα. Είναι βλαμμένη της United. Να σε στείλουν εσύ ένα διακοπές. Πες. Λούκα like quiz από Θωμά Στόντον πριν καν πατήσει ο Πέδρο Μαρτίνς. Μαρτίνς, δεν διαβάζει. Ναι. Δεν διαβάζεται.
στην πατρίδα μας. Δεν ξέρω αν εννοώ αναμένει. Έφτασε, είναι εδώ. Ναι. Καλά, έφτασε, αλλά εννοούμε. Δεν έχει πατήσει ούτε καν ακόμη. Έχει κάτσει στον πάγκο του Ολυμπιακού. Δεν έχουμε δει τίποτα. Πέδρο Μαρτίνης Λουκαλάικ. Αποστόλου, παρένθεση. Ο σεναριογράφος μαζί με τον Ρίγα, τον Αλέξανδρο Ρίγα, ο Αποστόλου, δεν τον έχω φέρει στο μυαλό μου, εσύ Θωμά, στο μίξερ με Ράιαν Γκόσλινγκ. Ναι, ναι, καλό, καλό. Για μένα αυτός είναι πολύ, Θωμά, ο Γιάννης ο Γούναρης. Δεν είναι ο Γούναρης. Άλλος είναι. Άλλος ποδοσφαιριστής. Ναι. Βάλ τον λίγο να το δούμε πάλι. Βάλ τον. Περιμένουμε Λούκα Λάικ από Πέδρο Μαρτίνς. Καλά, θα έχουμε ψωμί. Ακόμη δεν πάτησε. Αυτός μου θυμίζει, φίλε. Έλα, έλα. Με ντιέτα. Ναι. Με ντιέτα. Ναι, ναι, ναι. Βαλένθια και μετά Μίτλεσμπρο. Ναι. Ο Άρτσιμπαλ πώς ήτανε. Όχι, ο Σκοτσέζος. Ναι. Όχι, καμία σχέση. Είχε μουσια. Όχι. Πολύ γλυκός, ναι. Δεν τα μουσια. Άστα, πες το διαφήνει. Κάποιον μου θυμίζει. Κυρία στο Λούκα Λάικ είναι στο βλέμμα. Στο βλέμμα, κυρίως εκεί. Ναι, έχεις δίκιο. Με ντιέτα πολύ. Πάρα πολύ με ντιέτα. Ήταν λίγο πιο ξανθός, ή τάβαφε. Και με πιο μακρύ μαλλί και ανοιχτό ξανθό, λίγο Γιάννη Γούναρη. Και αυτό, τον Αποστόλου δεν μπορώ να φέρω τώρα. Τον σεναριογράφο που λέει ο Θωμάς. Δεν μπορώ να τον φέρω. Μεγάλη κίνηση του Ολυμπιακού. Πέδρο Μαρτίνς. Λοιπόν, αυτός που. 45 ετών. Ξέρω εγώ. Πορτογάλος. Πού ήταν αυτός? Στην Κιμαράες. Ναι. Τι συγκλονιστικό έκανε και τον φέρνουμε τώρα να τον έχει στην πατρίδα μας. Αυτό πιστεύω ότι αυτό, ναι, δηλαδή είναι τραγικό, ναι. Δηλαδή είπα κάτι, ρε παιδί μου, το έχουν πει και άλλοι, φαντάζομαι. Δεν έκανε καμία πρώτη στο Σάντος, ρε φίλε. Όλοι αυτοί πρέπει να ανάβουν. Ο κάθε Πορτογάλος τεχνικός κάθε πρωί μία λαμπάδα στο Μουρίνιο ίσα με 3 μέτρα ύψος. David Ingram είδε στον καζέτα. Να πηγαίνει στην. Το Ηρακλάρα, σε αγαπώ. David που είπε Ingram. Ότι δεν έπαιζε με την. Δεν είχε γίνει γνωστή η αληθινή του ηλικία τότε. Πόσο είναι δηλαδή? Τώρα είναι 60. Δηλαδή το 88 που κανονικά ήταν 30, ναι. Αυτός έλεγε λιγότερα. Με συγκινεί το ότι θυμόταν την διεύθυνση του σπιτιού του Θεσσαλονίκη. Πού ήτανε, προς τα Αγίου Δημητρίου ήταν. Προφήτη Ηλία 11. Στο προφήτη Ηλία εγώ βαφτίστηκα. Επάνω από την Ολυμπιάδος. Μπράβο, εκεί βαφτίστηκα. Μπράβο, εκεί έμενε, ναι. Εκεί έμενε. Τον πετυχαίνει στον έλεγχο. Από το σχολείο μου πάνω, έχω ακούσει ιστορίες γι' αυτό. Έχω παίξει εναντίον του Μονό στο Ποσειδόνιο. Θεός ρε φίλε. Έχει έρθει μετά από 4 ώρες προπόνηση στο Ιβανόφιο, στο Ποσειδόνιο. Και αν έχανε η ομάδα του, έπαιζε κανένα σχήμα Coca-Cola, έκλαιγε, του την έδινε. Βαρούσε την μπασκέτα. Βέβαια, έτσι είναι. Στο Ποσειδόνιο. Δεν υπάρχει τώρα, ούτε στα φιλικά. Αλλά είχα τη μεγάλη τιμή να παίξω διπλό στο Ποσειδόνιο με τον κορυφαίο μπαστιμπολίστα του Ηρακλέους, τον Αρίστο τον Μούμογλου. Με απίστευτο στυλ. Και στα 55 του τρελό και στυλ και άλμα και τρέξιμο και κίνηση και τα πάντα. Να είναι γερός. Ωραίος ο Καλκαβούρας, φίλε. Πήγε Αμερική, κάνει 100 συνεντεύξεις. Τώρα βρήκε τον Ingram, εντάξει, να λέμε. Ναι, μπράβο. Πώς είναι το παιδί στο μικρό, Διογέννη, όχι. Αντώνης Καλκαβούρας. Ωραίο θέμα στον καζέτα. Και πρέπει να λέω, όπως μου περιέγραψε φίλος, ότι δεν ήταν η πραγματική του ηλικία αυτή που τότε λέγονταν. Θα το δούμε στην πορεία. Αν το είδε κανείς, θα μας το πει. Ναι. Μηνύματα στέλνουν φίλοι για United, για Liverpool κτλ. Κτλ. Ρε Σι Δημήτρη, το να μιλάς εσύ για τύχη που την προηγούμενη εβδομάδα έχεις 3 γκολ σε 4 τελικές είναι λίγο γραφικό. Ναι, ναι. Τη Liverpool είναι ναι, αυτά. Κοίτα, η Liverpool σε αυτά τα μεγάλα μάτς στο Anfield, σε αυτά τα. Δηλαδή η Liverpool με τον Ηρακλή, πρώτο 20 λεπτό, μπορεί να έχει πρόβλημα. Πρώτο μισάωρο. Με τον Ηρακλή τη Γάμα Εθνική. Με τον Άρη, α πούμε, το φετινό. Μπορεί να βρει μπαστούνια. Θυμηθείτε μάτς, να πω πρόσφατο μάτς. Με τους Βούλγαρους. Με τον Λουντογκόρετς. Και πώς το εκείνο το μάτς, πόσο έρχεται με διαιτησία σπρόξιμο, τρελό. Στα μάτς αυτά η Λίβερπουλ στο πρώτο τέταρτο 20 λεπτό, ρε παιδί μου, τη πάει όλο. Η άβρα τραγουδάνε. Αυτό που αυτά. Είδα εγώ προχθές δεν το ξαναδείς. Τον ύμνο της χρόνια. Ποιο τέτοια κλοπή. Ποδοσφαιρική και διαιτητική. Χρόνια δηλαδή. Δημήτρη, είναι θαύμα, εδώ από ό,τι μου έδειξες είναι το πέναλτι. Έχει χάσει 3 μόνο στο Στέρλινγκ. Στο οποίο. Αυτό είναι το λιγότερο. Για το διαιτητικό κομμάτι λέω. Για το διαιτητικό κομμάτι. Το άλλο είναι εντάξει ποδόσφαιρο. Τι να κάνω, δηλαδή πόσα θες ακόμα. Θα σου πω για μάτς United που έχει χάσει United 1-0 και έχει 5 κλασικές. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραία. Μπορώ να σου πω για την iPhone 2 να σου πω. Σου λέω πρώτη μήχρονο 10-0 τελικές. Ναι. Συνολικά 15-4. Διαιτητικά είναι μόνο αυτό εδώ. Αυτό το πέναλτι δεν γίνεται να μην δοθεί. Δεν γίνεται. Αν δεν έχει καλή θέση, μπορεί να μην το δώσει. Επειδή είναι Αγγλία.
Δεν γίνεται, ρε. Εντάξει. Εγώ το είδα στην τρίτη φορά που μου το βάζει από την κάμερα σκαριά, που είναι. Ορισμός σκαριάς. Δεν βλέπω εκεί που είναι ο διαιτητής στο πλάνο. Τι θέση έχει ο διαιτητής. Είναι νερό στο πάγκο. Μπορεί. Χρυσανέστη Δημήτρη, τεράστιο κόλλημα ο Ίγκραμ με το κεφάλι του. Είχε κάνει το λάθος, λέει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, να το χτυπήσει και τον κυνηγούσε μια ώρα. Μαρτυρία. Καλά, αν το χτύπησε το κεφάλι, τι, δεν κατάλαβα λίγο, το πιάνει αυτό, τι θέλει. Ότι δεν τον έχονταν να τον κουμπάνε στο κεφάλι. Α, ναι. Τι ωραίο αριστερό, ρε φίλε. Ναι. Τι ωραίο αριστερό που έπαιρνε και στη, δηλαδή. Ναι. Ο αριστερόχειρας το πόδι του κοιτούσε αλλού, κοιτούσε δεξιά. Ναι. Το σώμα του είχε άλλη φορά και το χέρι κοιτούσε εκεί. Σωστό. Τι ωραίο, ρε. Ναι. Φίλε. Καλή ανάλυση. Σωστό. Γενικά μου τη δίνουν αριστερόχειρες. Και συμφωνώ με Γιώργο Ζαγόρα ότι οι αριστερόχειρες δεν πρέπει να παίζουν μπάσκετ. Πρέπει να τους απαγορευτεί. Γιατί? Έχουν όλοι το ίδιο στυλ. Είναι εκνευριστικοί, είναι γελοί. Συμφωνώ με τον Ζαγόρα. Πρέπει να απαγορευτεί στους αριστερόχειρες να παίζουν μπάσκετ. Δεν τους μαρκάρεις, είναι γελοί, γιατί. Δεν είναι τραγικοί, έχουν λίγο πολύ το ίδιο στυλ. Το μόνο όμορφο στυλ που δεχόμουν πέρα από το Ingram ήταν ενός. Και περιμένω να το στείλω τώρα κροατής. Ο Πάσπαλη. Που έπαιζε χρόνια στην Ελλάδα, εννοώ, έτσι. Και έχει φορέσει και φανέλα Εθνικής Ελλάδος. Ο Στεργάκος. Σε παραδέχομαι. Και αυτό έτσι ζουντάρε όμως. Δαβίδ Νέλσον Στεργάκος. Και αυτό έτσι ζουντάρε. Άψογο στυλ. Άψογο στυλ. Και μεγάλη καψούρα. Φίλε, το θέμα του Καρκαβούρη είναι πολύ ωραίο. Ναι, είναι, ναι. Πρωί Σαββάτου στο Σακραμέντο. School day, ναι. Όπου Ingram κάνει τα παιδιά μάθημα. Που σταμάτησε, λέει, στον Ηρακλή με μέσο όρο 33,7 πόντους. Πω. 33,7. Πάμε πρώτο διάλειμμα. Α! Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ναι. Αυτό για να πάμε σε διάλειμμα. Ποια είναι, γιατί μιλάμε για Ελλάδα, τιμωρίες Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, αφαίρεση βαθμών, κλειστό το χωρίς κόσμο κτλ. Ποια είναι η τιμωρία που αν δεν επιβληθεί μέχρι σήμερα το βράδυ, απόψε, άιντε αύριο το πρωί, δεν φάει η ομάδα τουλάχιστον 6 βαθμούς, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Θα είναι αλητεία. Μιλάμε για Ελλάδα τώρα, πάω και Ολυμπιακό και όχι αυτά και γίνανε τα επεισόδια απ' έξω, γίνανε μέσα και να φάει 6 βαθμούς, όχι 3 βαθμούς, όχι να γίνει να μην γίνει έφεση. Ποια είναι η τιμωρία? 6 βαθμούς το λιγότερο. Μην πω 10-12, 6 το λιγότερο. Ποια είναι η τιμωρία? Μέχρι απόψε περιμένω, άντε βία-βία, ξημερώματα αύριο. Αύριο ξημερώματα. Ποια είναι η τιμωρία? Εδώ και δωράκι θα έχει. Σε όσους το βρούνε, στα γρήγορα. FM κενό, μήνυμα στο λύσο 54526 και ξέρεις ότι είναι Πάσχα όταν συμπληρώνεις το πιο ωραίο μήνυμα σούπερ δώρο από τα Opticon Express, 3 μαγαζά στην Σαλόνικα City, 1 δυτικά στη Νιου Ευκάρπια και 2 στο κέντρο της πόλης Downtown, Παύλου Μελά και 26 Οκτωβρίου 28 απέναντι στα δικαστήρια. Το όνομα είναι Ankram, λέει, ε. Άγκραμ και συγκρότημα δεν είναι Ankram ή Anger, πώς είναι Anger, Ankram. Νομίζαμε εμείς, Ankram λέει αυτός τώρα. Εγώ να σου πω Ingram, νόμισα. Το όνομα είναι Ankram. Να το λέμε σωστά, ναι. 60χρονο. Τον είδα σωστά, έρθει την προπόνηση εδώ. Ρεσί, ομόρφινε εδώ πέρα ο Ankram. Πάμε στο διάλειμμα. Πρώτη ώρα με Car Control για ακταίο. 10-200, τηλεφωνείτε και σήμερα 8 πρωί, 8 βράδυ. Το Σάββατο 8 με 4 για να κλείσετε ραντεβού και να περάσετε τον έλεγχο του οχήματος. Με Ότο Καλογεράς, μισό λεπτό. Να δούμε εδώ σωστά τις ώρες μας. Ναι. Με Ρεγκίνα. Ναι. Είδη, αξεσουάρ μπάνιου, τα κορυφαία υδραυλικά είδη, regina-banio.gr, σε επιλεγμένα καταστήματα, τα κορυφαία προϊόντα. Σωστά τα λες. Γυαλιά τι δίνουμε, Μάρη? Είπαμε, θα συμπληρώσετε, ξέρεις ότι είναι Πάσχα όταν τελίτσες. Άντε πάλι. Η πιο ωραία απάντηση, η πιο παιχνιδάτη, έχουν έρθει κατά καιρούς απίστευτες στο θέμα αυτό. Θεωρώ βέβαια κορυφαία μία που ήρθε εδώ το 2010, αν θυμάμαι καλά. Ήταν η δεύτερη χρονιά τότε που είχα έρθει, ας πούμε. Απίστευτε, ξεπέραστη. Να δούμε φέτος, όποιο στείλει, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express ή γυαλιά πρεσβειοποίηση, αν θέλει, με σκελετό Titanium, τα οποία μας στηρίζουν με 3 μαγαζιά στην Θεσσαλονίκη. 1 δυτικά, 2 στο κέντρο. 3 εισιτήρια Άρης Κίμη. Ποιο, πού, τι. 3 εισιτήρια Άρης Κίμη. Τι άθλημα. Δώσε, Μάρια. Τι άθλημα. 3 εισιτήρια για το μεγάλο ντέρμπι Άρης Κίμη, ο Άρος. Μια σφαλιάρα. Γιατί ρε, ποιος, σε περνάει. Ντέρμπι λέγονται μόνο τα παιχνίδια τοπικού χαρακτήρα. Σε περνάει Κίμη. Καταλαβαίνει τι εννοώ.
Γιατί ο Άρης καίγεται. City, Liverpool, δεν είναι derby. Το παιχνίδι είναι αύριο στο Αλεξάνδριο Μέλαθρον ή αλλιώς Χάρης Απαγεωργίου Hall στις 6 η ώρα. Άρης Κίνη, 3 εισιτήρια. Κοροϊδεύεις τον πρόεδρο. Εντάξει. Αύριο. Τον κοροϊδεύω τον πρόεδρο, το στηρίζω. Κάνω το Χάρης Απαγεωργίου Hall. Τον κοροϊδεύω το Χάρη, δύσκολα. Το ξέρεις καλά. 5 η ώρα αύριο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. 6 η ώρα Άρης Κίνη. Ναι. Ο 6 και 4 Λαύριο Ολυμπιακός. Τι δείχνει τηλεόραση. Α, η ΑΕΚ είναι Κοσμοτέ, ναι. Ο Άρης είναι ΕΡΤ στην εκπομπή. Ποια εκπομπή? Basket League Show, λέει. Ωραία. Εδώ. Και ο Ολυμπιακός με το Λαύριο είναι ΕΡΤ Play One. Ναι. Τι πράγμα είναι αυτό. Πολύ μπέρδεμα. Έχει και σήμερα παιχνίδια. Ναι. Ωραία, είναι μπάσκετ. Τρία εισιτήρια. Επειδή δεν βλέπω μηνύματα και στενοχωριέμαι και πολλοί, όχι απλά δεν έχει γυρίσει κόσμος, ήταν ερημιά η Όλγας πάλι σήμερα. Δηλαδή αφιβάλλω αν μας ακούνε το 1/5 από ό,τι κανονικά έχουμε. Κανονικά. Από αύριο, μην πω μεθαύριο, θα φανεί κόσμος. Έχουν πάρει δημόσιοι, έχουν κολλήσει άδειες, άγραφες, φοιτητικές, τιμητικές, έχει γίνει χαμός. Τέλος πάντων. Σημαία. Κανονικά. Στην Ελλάδα ξέρεις ότι είναι Πάσχα όταν δεν έχει μείνει μισό αντιόξινο στα φαρμακεία. Καλό. Ωραίο, καλό. Κράτα τα αυτά. Θα βγάλουμε ένα νικητή στο τέλος. Αλλιώς θα αναγκαστώ να βάλω πολύ γελίο κουίζ. Ότι έκανα Πάσχα σε πόλη της Μακεδονίας, βοηθώ, όχι της Βόρειας Ελλάδας, γιατί πιάνει και Θράκη μετά. Της Μακεδονίας, στην οποία δεν συνάντησα και από ό,τι μου είπαν, δεν υπάρχει ούτε μισός Αριανός. Όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο είναι από οι 9,5 στους 10 από ΠΑΟΚ. Και με πολύ πολύ οργανωμένο σύνδεσμο. Και ο μισός τους 10 είναι Ηρακλής ή ΑΕΚ. Ναι, ναι. Πόλη αυτό. Της Μακεδονίας. Πόλη της Μακεδονίας. Κάτσε λίγο. Δεν τώρα υπάρχει... Το Πάσχα. Να. Δεν υπάρχει παιδιά Αριανός. Έψαχνα, ρώτησα, έκανα, μου λέει ρε φίλε. Έψαχνα, ρώτησα. Αν και έχει εκεί καφέ ένας πρώην ποδοσφαιριστής του Άρεος. Που έκανε σχετικά πρόσφατα. Αλλά δεν Αριανός. Ο Πασαλής. Όχι, όχι, όχι. Όχι, εκεί δεν είμαι άδικος, όχι. Παιδιά, έδεσαι, πλάκα... έδεσαι ενώ Πεσσαλής. Έδεσαι, ναι. Έδεσαι, έχει Αριανός, όχι ρε εσύ. Έδεσαι, κάτσε πόλη της Μακεδονίας και δεν είδες Αριανό. Χρήσανθε, ειλικρινά σου μιλώ, πάνε και όποιον Αριανό βλέπεις θα σου δίνω εγώ 20 ευρώ. Ωραία, βγάλτα. Θα βγάλτα και θα σου φέρω με ταυτότητες από εκεί. Θα μου φέρνω... Βγάλτε τα λεφτά. Εκεί πήγε σου λέει ο άνθρωπος. Βγάλτε τα λεφτά. Φίλε, τρεις λεφτά. Ξέρεις τι αρρώστια έχω. Ξέρεις τι τρέλα έχω, έτσι. Είμαι βλαμμένος, το ξέρεις. Δεν είδα γραμμένο Άρης πουθενά. Είδα 2-3 3,5 Ηρακλής και πάω 800. Άρα άμα είδες γραμμένο Άρης ή Ηρακλής είναι από εκεί. Φίλε, οι τοπικοί κάτοικοι πάνε στους τοίχους. Σου είπα ότι είδα ας πούμε στην Άμφισσα Άρης γραμμένο σε 4 μεριές. Ναι. Στο Αγρίνιο είδα Άρης. Στην Άμφισσα. Είσαι κωμικός. Στην Άμφισσα. Γιατί? Όχι, σοβαρά, παιδιά, έχω πάθει πλάκα. Δεν είδα Αριανό. Απίστευτο. Μαρία, ό,τι και να λες, είμαστε 100 φορές περισσότεροι από εσάς. Ναι. Άλλο, βρε αγόρι, παντού είσαι. Εκεί δεν έχεις σου. Από δύο μόνο φορές. Ναι, ναι. Διπλάσια ναι. Απλά. Τι σε λατρεύω, γελάει το πάω το που λένε. Γελάει το λαμπάκι, γελάει, όχι εγώ. Σουβλάκι, είπαμε. Στην Ευκαρπία. Σουβλάκι, όχι, δεν είπες. Τώρα, φίλε. Και κρατικά δεν τώρα είπες, δεν είπες, δεν είπες, όχι. 28 Οκτωβρίου 11. Έτσι. Λουκάνικα παντσέτες, που τα λες τώρα και μπιφτέκια, χειροποίητα, σουβλάκια. 688-552. 688-552. Για το σουβλάκι. Πλήγμα για το ποδόσφαιρο, ναι, της Μακεδονίας. Μετά το ότι ο Ασλαμάς πήγε και έκανε Πάσχα σε μία πόλη. Η Δόξα Δράμας ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας με τον Αντώνη Καζδοβασίλη. Σεβασμός στον κύριο Καζδοβασίλη. Ο Νίκος Ιωσιφίδης αποχωρεί από τη θέση του τεχνικού διευθυντή και αναλαμβάνει διοικητικό πόστο. Πώς αναλαμβάνει διοικητικό πόστο, αφού είναι αστυνομικός? Μπορεί. Ναι. Ο Καστοβασίλης, ο οποίος πλήρωσε το μάρμαρο για το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν 6 ξένοι παίκτες. Ο Καστοβασίλης, ο οποίος σε σχέση με τις μέρες που αγωνιζόταν ως ποδοσφαιριστής, πρέπει να έχει χάσει 8 τρίχες. Ο Ιωσιφίδης ανέφερε στον πρόεδρο της Δόξας Γιάννης Μπύρο ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον προπονητή Νίκο Κωστένογλου λόγω διαφοράς φιλοσοφίας. Και επειδή ο διευθυντής που αναγνώρισε την προσφορά του, θέλησε να τον κρατήσει δίπλα του στο διοικητικό κομμάτι για την έρευνα λειτουργία της ομάδας. Τι μας νοιάζει εμάς? Όχι, φίλε, είναι θέματα αυτά.
Άρα στην ουσία τέλος και ο Ιωσιφίδης από τεχνικός διευθυντής. Απλά το κάνουμε λίγο, επειδή είναι φίλος μας, το κάνουμε λίγο όμορφα. Θα πάει ο Μυροφορίδης εκεί? Όχι. Όχι. Αποκλείει το, αποκλείεις. Αποκλείεις. Αφού έχει συμφωνήσει σε άλλη ομάδα. Α, δεν είναι η δόξα η ομάδα? Όχι. Είναι πρώτη κατηγορία? Μπορεί να είναι και πρώτη, μπορεί να είναι και δεύτερη. Μπορεί να είναι και ο Άρης. Δεν θα μείνει στον Άρη, αφού δεν θα μείνει στον Άρη. Δεν θα μείνει, λε. Έτσι λένε, έτσι λέγεται στην πόλη. Mm. Αφού έχει πει βαρέθηκα να ανεβάζω. Φίλοι μου. Φίλοι σου. Γιατί ρε. Και εσύ το έλεγε προχθές εκτός αέρα. Και εντός αέρα. Μάλλον δεν θα φύγει. Μάλλον εντός, δεν θα μείνει. Και εντός αέρα το λέω. Με τον Γκαρυπίδη δεν είναι. Δεν ήταν ποτέ. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι για. Είχαν κόντρες. Δεν θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό. Ο Μυροφορίδης θέλει να είναι το απόλυτο κουμάντο σε μια ομάδα. Αφού δεν πληρώνει, δεν έχει τα λεφτά, πώς θα είναι κουμάντο? Με αυτό είναι το θέμα. Σε κάποιες ομάδες το καταφέρνει αυτό, το πετυχαίνει. Και στον Άρη φέτος είχε πάρα πολύ μεγάλη. Το καλοκαίρι ήταν το απόλυτο κουμάντο. Αλλά στην τελική τον πλατέρα τον έφερε ο Γκαρυπίδης. Το χάλασε. Δεν τον χάλασε εκ του αποτελέσματος, αν όμως δεν έβγαινε. Εντάξει, μωρέ, τι ρίσκο είχε χρειάζεται να μην βγει ο Πλατέλας στη Β' Εθνική, παίκτης που ήταν για την ΑΕΚ μια χαρά. Συμπαθείς ο Πλατέλας. Ότι σε μια ομάδα, και ο Τσιμπούρη ήρθε πέρσι, φίλε. Εντάξει, και ο Κρόιφ θα είχε ρίσκο στα 25 του, λέμε, να μην κολλήσει σε μια ομάδα, εντάξει, οκ. Και ο Γκέρτ Μίλερ θα είχε, αν το πάμε έτσι. Δεν ξέρεις αν ο Πλατέλας είναι, ο Μπαργκά είναι καλός παίκτης. Δεν είναι Πλατέλας με τίποτα. Είναι καλός παίκτης. Με τίποτα, καλός. Σε δεύτερη εθνική είναι καλός παίκτης. Καλός, ναι, καλός. Πάρα πολύ ωραία. Κόλλησε στην όλη φάση με τον Μυροφορίδη και τον Σπάνο φέτος? Σε κάποια μαγαζιά, εγώ από ό,τι μαθαίνω, κόλλησε. Σε κάποιες ομάδες. Τι είπα. Ακριβώς αυτό. Είναι και τιμόλογος εδώ, δεν είναι. Το καλό είναι ότι είναι τιμόλογος. Ακριβώς αυτό. Όταν κάποιος είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, δεν πάνε να πει ότι θα κολλάει και σε μια ομάδα ή ότι θα κολλάει στη φιλοσοφία του εκάστοτε προπονητή ή τεχνικού διευθυντή. Ναι. Ποιον έβλεπα προηγούμενο, ο Νασρή είναι αυτός που. Συμπλήκα να βάλε τούρτα προχθές ένα χρόνο απραξίας. Ο Νασρή. Α, ο Σωτήρης Μπαλάβας της Γαλλίας. Ποιος ήταν, Χρήστο? Ο Νασρή που στην Παρή είναι. Είναι σε μια ομάδα, είναι πας, αλλά τον είναι στο περιθώριο. Και είναι ένα χρόνο, βέβαια, εκεί πληρώνεται κανονικά και κάθεται. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και ο Λεβέκ το ίδιο. Ναι, μπράβο. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές, λοιπόν, οι οποίοι μπορεί να είναι εξαιρετικοί ως ποδοσφαιριστές, αλλά και για οποιοδήποτε λόγο να μην κολλάνε. Και να διαταράσετε έτσι η ισορροπία μιας ομάδας. Ο Πλατέλας, ευτυχώς που τον έφερε το καλοκαίρι. Στη Μαρσέη έγινε, όχι, sorry. Ο Καρυπίδης, γιατί ήταν μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Απ' την άλλη, ο Μυροφορίδης έφερε σχεδόν όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές και εκ του αποτελέσματος δικαιώνεται απόλυτα, γιατί η ομάδα ανεβαίνει. Ο Νασρή από τη City πήγε στην Αντάλια Σπορ και έχει μείνει ελεύθερος. Πρόεδρε! 30 χρονών! Του βάζεις ιδέες στο. Left wing. Στον Ιβάν. Δεν είναι, εντάξει, χρειάζεται. Έχει τζάλμα. Όχι, τζάλμα το αριστερό δεν το έχει. Εδώ. Ο Μακ είναι ιδανικός. Εδώ ο Νασρή θα παίζει ελεύθερα παντού. Ρόλο Πλατέλα. Ο Μακ άρα θα γυρίσει πίσω στην Ρωσία από ό,τι καταλαβαίνω. Από τα λεγόμενά σου. Δεν τον ο Μακ. Άρα, μάλιστα. Το κρατούσες εσύ. Παρουσιάστηκε το καλοκαίρι ως παικτάρα. Εντάξει, με βάση αυτά που ξέραμε. Ποια ξέραμε. Αυτά που είχε πετύχει τελευταία χρονιά. Τίποτα δεν είχε πετύχει. Πώς, 20 γκολ έβαλε. Ως ψευτοφόρ. Με 600 και άρα το κρατάς το Μακ. Πόσα? 600. Αν τα δώσω, έρχεται στον Άρη. Είσαι τρελός. Γιατί? Λέγε Μάρη, 600 και άρα το Μακ. Να σου πω, ρε φίλε. Να τον αγοράσω. Όχι, πάλι δανεικός. Παίρνει 600. Από τον ΠΑΟΚ. Γιατί άλλα τόσο είναι από τους Ρώσους. Αν δηλαδή. Λεφτά υπάρχουν, γιατί κράτο. Υπάρχουν. Να τον βάζεις αλλαγή στο 80. Ναι, δεν. Για να κερδίζει την Κέρκυρα. Νομίζω ότι. Πάει και χρειάζεται κάτι καλύτερο. Από του χρόνου ησυχάσαμε. Γιατί έτσι κι αλλιώς στις άλλες ομάδες δεν τις κερδίζει. Ησυχάσαμε από αυτήν. Έχει πρόβλημα. Όποιος φύγει το γήπεδο δεν τον κερδίζει. Είναι αλήθεια. Εντάξει, έβαλε τον κόσμο στο 90 τώρα και δεν έκανε. 31 ο Νάσρη, ελεύθερος φίλε. Α, πάνε πάρτον. 1,77. Ο Ολυμπιακός τον ήθελε. 41 συμμετοχές στην εθνική. Είπες για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού. Ναι, είπε ότι μοιάζει το Γούναρη. Τον κύριο Μάρτινς. Ο Γιάννης Γούναρης. Ο Γιάννης Γούναρης. Και έρχεται τώρα για να φτιάξει την ομάδα για του χρόνου. Μαρτίνς. Δεν θα κάτσει τώρα στον πάγκο, έτσι.
Δεν θα κάθετε. Όχι. Γιατί. Ναι. Φίλε, πω, εδώ είναι πολύ μίξη γούναρη με μεντιέτα. Τι, ανακοινώθηκε από τώρα χωρίς να κάθετε. Ναι, ναι. Αναλαμβάνει από το καλοκαίρι. Αλλά τώρα θα έρχεται και θα βλέπει τα παιχνίδια δηλαδή. Ναι, θα ετοιμάσει τώρα. Μάλιστα. Έλα, ρεποτάζεις Δινή. Είναι καλός αυτός. Ο προπονητής. Ένας Πορτογάλος προπονητής που δεν έχει δουλέψει σε πολύ μεγάλες ομάδες. Εντάξει. Η σχολή αυτή γνωστή. Σε τι έχει δουλέψει. Στην Κιμαράες, στα. Δένει τρεις παίκτες εν ώψη Super League Άρης. Γράφει το SDNA. Για να δούμε και να μάθουμε κι εμείς. Τζανακάκης, Ντούνης και Αναγνωστόπουλος. Εκπνέουν τα συμβόλαια και θα κληθούν να ανανεώσουν. Τους κρατάς. Τι. Τους κρατάς. Τζανακάκης, Ντούνης και Αναγνωστόπουλος. Θα κληθούν ή κλήθηκαν. Θα κληθούν. Και άμα πούν όχι. Πώς τους δένει. Το θέμα το άλλο, κατευθείαν έπιασε, κατευθείαν πληκτρολογή, είναι γατώνει, κατευθείαν το που λένε. Εκτός του Πλατέλα που έχει συμφωνήσει σχεδόν σε όλα. Ο Πλατέλας έχει συμβόλαιο. Άρα δεν τίθεται θέμα. Τζανακάκης, Ντούνης και Αναγνωστόπουλος. Μανώλης. Θες κάποιον τερματοφύλακα. Μάρκος και Αλέξανδρος. Ναι, είναι στους τρεις που... Το τσέκαρες από όλα πάω το Άρης. Τι. Το τσέκαρες από όλα πάω το Άρης. Όχι. Τελειώνει η χρονιά, ρε. Πόσα μάτσα έχει βγει εθνική ακόμα, 7 συν 2, 9. Δύο που δεν γίνονται. Ναι. Α, 9 εβδομάδες δηλαδή. 9 αγωνιστικές. Δεν ακόμα. Είναι 9 εβδομάδες, είναι 27 Μαΐου τελειώνει το πρωτάθλημα. Αθηναίου τραυματίας ή τιμωρημένος. Η πρώτη κατηγορία τελειώνει νωρίς. Η τρίτη πότε τελειώνει, ρε. Και έχουμε πρόβλημα Τζορμπατζόγλου, διότι 20 Μαΐου έχει μπει η βάφτιση και παίζει φιέστα ανόδο εκείνη τη μέρα. Για να αναβληθεί η φιέστα. Δεν γίνεται. Θα γιορτάσεις την άνοδο. Όχι βέβαια, κοροϊδεύω. Εντάξει ρε φίλε, γιατί να μην γιορτάσεις μετά από 4 χρόνια. Δεν γιορτάζει κανείς όταν σταματάει η κηδεία. Σταματάει το τέλος μιας κηδείας δεν σημαίνει γιορτή. Φίλε, απάντησε συγκλονιστικά. Το τέλος μιας κηδείας δεν σημαίνει γιορτή. Σωστό. Μπορεί ο πόνος να... απαλύνεται σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός και τα λοιπά, όταν θα επανέλθει στους κανονικούς σου ρυθμούς, αλλά αυτό. Η πληγή παραμένει πληγή και με για τον είναι τεράστια η πληγή αυτά τα 4 χρόνια και εγώ δεν λέω 4, είναι 6 χρόνια, διότι και τα άλλα 2 χρόνια που τη μία παλεύεις να σωθείς και σώζεσαι στο τελευταίο λεπτό και σώζεσαι γιατί αποφάσισε η ΑΕΚ να πάει ταξίδι μόνη της, ναι. Γιατί αλλιώς θα σε είχαν ρίξει και εκείνη τη χρονιά, ναι. Και την επόμενη χρονιά έχεις αυτό το δράμα να βλέπεις κάθε αγωνιστική ότι θα πέσεις στο τέλος της χρονιάς και να το ξέρεις ότι θα πέσεις, και μετά αφού ξέρεις ότι θα πέσεις να ξέρεις δεν υπάρχει καμία σωτηρία και ότι θα πέσεις ακόμα πιο κάτω, και αφού πέσεις ακόμα πιο κάτω να βλέπεις διάφορους τύπους, να μην πω τι, να έρχονται στην ομάδα και να αναλαμβάνουν. Να φεύγουν ξαφνικά μια μέρα τα όργανα γυμναστικής από το Ορίσιο, να λείπουν μια μέρα οι τηλεοράσεις από τις σουίτες του Βικελίδης, να διαλύονται τα πάντα. Μπορείς να μας περιγράψεις τον Άρη της πρώτης κατηγορίας. Όχι, δεν μπορώ να τον περιγράψω, γιατί ακόμα δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα ηγείται του Άρη της πρώτης κατηγορίας. Ο Καρυπίδης. Διοικητικά. Καρυπίδης. Δεν είναι... βέβαιο ότι θα είναι ο Καρυπίδης μόνος του. Διότι στο παιχνίδι της Κυριακής έρχεται ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος και ο κύριος Νίκ Σακίεβιτς. Σακίεβιτς. Οι οποίοι θα καταθέσουν μια πρόταση όπως φημολογείται, ναι, για εισρωή κάποιων εκατομμυρίων ευρώ στην ΠΑΕ Άρης. Αυτοί θα κερδίσουν. Δεν ξέρω αν θα γίνει πάρουν αυτό. Μετοχές. Ο Σαββίδης τι κέρδισε όταν ήρθε και πήρε τον ΠΑΟΚ. Ναι, είναι μόνος του. Είναι δική του η ΠΑΕ. Εδώ τι θα, ποια θα είναι η αναλογία, 50-50. 30 ο Τόμ, 30 ο Νίκ, 30 ο Καρυπίδης, 10 ο Εραστέχνης. Λέγεται. Εγώ σε αυτά κρατάω πάντα μικρό καλά. Αυτή τη σχέση έχουν με το ποδόσφαιρο. Έχουν, πώς δεν έχουν. Και στην Αμερική έχουν και γήπεδα φτιάχνουν και ακαδημίες έχουν και λεφτά έχουν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτό που λέγεται θα γίνει κιόλας. Γιατί αυτοί δεν έχουν πει κάτι. Λέγεται θα βάλουν 15 εκατομμύρια. Αλλά ας τα βάλουν πρώτα 15 εκατομμύρια, κάνουμε 15 τούμπες μετά. Ο Καρυπίδης είναι θετικός. Μα δεν έχει καταθεθεί κάποια πρόταση για να είναι θετικός ή αρνητικός. Να συζητήσει, να όταν έρθει, αυτό λέμε. Όταν θα έρθουν με το καλό στο τέλος της εβδομάδας οι άνθρωποι και θα συζητήσουν, μπορεί να, το πλάνο να είναι δημιουργία ακαδημιών όπως λένε και να σου λουπώσουν το Βικελίδης.
Αυτό είναι το άλλο που λέγεται. Δημήτρη Μάρκα, όλα όσα λέγονται όμως πολλές φορές, για να μην τρελαίνεται και ο κόσμος, θα πρέπει να έχουμε χαμηλά την μπάλα. Αν λοιπόν θα είναι ο Καρυπίδη, μπορεί να είναι κάποιος άλλος μαζί με τον Καρυπίδη. Μπορεί να είναι μόνος του. Αφού λοιπόν σχηματοποιηθεί το πώς θα είναι και το καλό είναι ότι γίνονται τώρα οι όποιες διεργασίες, μετά θα πρέπει η ομάδα να πάρει ένα προπονητή. Τον Γρηγορίου. Δεν υπάρχει περίπτωση Γρηγορίου. Δεν υπάρχει. Καμία απολύτως είναι μανατζερική αβάντα στο Γρηγορίου το ότι δεν, έρχεται στον Άρη για να κλείσει αλλού. Στον Παρίνο δεν είναι τώρα. Ναι. Δεν πήγε άσχημα, εντάξει. Ξαναλέω, είναι μανατζερική αβάντα ώστε να κλείσει αλλού. Και βέβαια να λέμε κιόλας ότι τον ήθελε ο Όφη και ο Άρης παράδειγμα και τον πήρε ο Όφη. Mm. Όπως γινόταν το καλοκαίρι με κάνα 2-3-4-5. Καλά, δεν είναι και ντροπή τώρα. Δεν είπα ότι είναι ο. Ναι, ρε φίλε, εγώ δεν είπα ότι είναι ντροπή ή ότι δεν είναι ντροπή. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Εγώ σου λέω ως πληροφόρηση ότι δεν έγινε καμία επαφή με τον Άρη και αν μιλήσει με τον Καρυπίδη, σου λέει όχι, δεν είναι στα πλάνα μου ο συγκεκριμένος προπονητής. Σου έδωσε στίγμα ποιος είναι. Τι προπονητή ψάχνει ή αν έχει. Κλίση. Δεν έχει καταλήξει στο αν θα είναι Έλληνας ο προπονητής. Υπάρχουν επαφές με Έλληνες προπονητές. Για πες, ή για αν πες. Θα είναι. Πού πάει το μυαλό σου. Ξένος. Έλληνας, πού πάει το μυαλό σου. Πού πάει. Γιατί να σου πω. Ναι. Πες, ρε παιδί μου. Όχι, δεν σου λέω. Δεν είναι ακόμα κάτι. Άμα γίνει κάτι, θα σου πω. Ελεύθερος. Άμα γίνει κάτι, θα σου πω. Ο Παδόπουλος συνεχίζει τον Όφη. Δεν υπάρχει θέμα Παπαδόπουλου για τον Άρη μετά από αυτά που έκανε το καλοκαίρι ο Παπαδόπουλος. Ο Αγέλας. Θα είναι στον Όφη, θα είναι. Επιτυχημένος άκρος. Πολύ επιτυχημένος. Στο συμβολό. Πάνε πάρε Σάββα Παντελίδη. Σάββα Παντελίδη ανανέωσε στην Τρίπολη. Μπράβο τον Παντελίδη. Μπράβο του. Και ο Τενές είναι επιτυχημένος. Δεν είναι το στυλ του προπονητή που ψάχνουμε. Δεν είναι επιτυχημένος ο Τενές. Ο Τενές τρομακτικά βελτιωμένος τελευταία τετραετία. Δεν είναι το στυλ του προπονητή που ψάχνουμε. Προπονητής αφού έρθει τον λοιπόν Άρη. Ο προπονητής, τον Άρη προπονητής. Θα δούμε μετά και τους παίκτες που θα πάρει η ομάδα. Ο Άρης μίνιμουμ θα πρέπει να έχει ως στόχο την ευρωπαϊκή έξοδο του. Βέβαια. Ευρωπαϊκή έξοδο. Όπως κάνει κάθε χρόνο όταν γυρίζει από τη Β' Εθνική. Ο Άρης ευρωπαϊκή έξοδο. Κάθε χρόνο αυτό κάνει. Γιατί να μην περάσει δηλαδή τον Αστέρα Τρίπολης και τον Ατρόμητο. Με κατάλαβα, τον Ατρόμητο. Να. Που δεν θα έχει και τους δανεικούς. Μα θα έχει άλλους. Γιαννούλη και Χατζέα μπορεί να έχει. Μάλιστα. Και με τον Παναθηναϊκό σε αυτά τα χάλια. Ερώτηση. Εκτός αν ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Πόσο δίνει στο στοίχημα πρόκριση τη City, όχι στο 90 λεπτό, πρόκριση. Θα σου πω σε λίγο. Μαρία, είσαι μπουκωμένος από την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί τώρα παραφέρει αυτή τη στιγμή. Χαμηλά την μπάλα σήμερα. Από αύριο πάλι. Κράτα πισινές. Δεν κάνω τίποτα, δεν χρήσατε. Ρωτάω ενημερωτικό κόσμο, λέω ότι ρώτησα. Δεν έκανα καμία αλητία. Σήμερα φανέλα τη City. Κράτα πισινές. Θα βάλω το βράδυ, μη στεναχωριέσαι. Κάτι δεν μου λέει, κάτι δεν πάει καλά. Έχω άσχημο αίσθημα. Το κατάλαβες. Δεν έχεις δει τι έγινε City United. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Θα γυρίσει ανάποδα. Τι θα γυρίσει. Πες μου, τι έγινε. Υπάρχει μία φάση. Στις δύο πρώτες τελικές της βάζει δύο γκολ η United. Κλοπή, δηλαδή. Με τρεις τελικές έχει βάλει τρία γκολ. Ο Άρης στην Ατλέτικο την κέρδισε πιο καθαρά. Goal offside, το τρίτο. Πέναλτι, ρε. Το πέναλτι που δεν δίνει. Αυτά, ρε, Χρυσανθέ. Το πέναλτι που δεν δίνει. Είναι ένα χιλιοστόλμη. Αν γίνει σε Liverpool United εναντίον του, θα ερχόταν εδώ ξεβράκωτος. Ξεβράκωτος θα ερχόταν. Βρε, το είδαμε τέταρτη φορά. Θα κοπανούσε τα μικρόφωνα. Από μία κάμερα απέναντι. Θα κοπανούσε τα μικρόφωνα με την μύτη του. Το φίλε είναι πολύ καθαρό. Πολύ καθαρό. Και θα γυρίσει σήμερα και θα του μπαίνουν όλα μέσα. Σε παρακαλώ. Και θα έχουμε πρόβλημα. Α, ό,τι έγινε με τη Liverpool δηλαδή. Που κάνει 3 στα 3. Έχει ποσοστό handball. Μαρέ, για μία ακόμη φορά ξεφτυλίστηκες. Είσαι ο γάβρος Πόλο. Του Μάντσεστερ. Τι είμαι ο γάβρος. Είμαι ο γάβρος και είμαι ο γάβρος. Άστο. Είναι άστο. Τόσο εξόφθαλμη. Σου κάνεις πάλι μαγικό πρώτο 20 λεπτό. Αυτό τόσο είναι. Εξόφθαλμη. Όλα τα μάτς της Λίβερπουλ στα μεγάλα ευρωπαϊκά. Η ευνοιά σου, τόσο εξόφθαλμη η ευνοιά σου. Ναι, ναι, με πάνε για να με σμπρώξουν για να πάρω το πρωτάθλημα. Αυτός ο παππούς ο διαιτητής είναι σίγουρα φίλος του Σερ Άλεξ. Είναι συνομήλικοι. Σίγουρα. Ο Άρκης ήταν αυτός. Είναι συνομήλικοι και είναι φίλοι. Φίλοι, θα είναι φίλοι. Έλα, μου αποκαλύπτει φίλος του προπονητή του Άρη. Θα τον πω. Ναι, πες το. Ναι. Δημήτρη, Μαρίνο Ουζουνίδη εννοεί ο Χρύσανθος. Αυτό θέλει να φέρει. Φίλε, γελάνε και τα μουστάκια του. Αυτόν εννοεί. Είχες δίκιο. Δεν εννοώ μόνο αυτόν. Με ενημερώνει ο ειδικός του στοιχήματος στον Λίμπερο. Είναι μία προοπτική όμως ο Μαρίνος. Αν, ο Παναθηναϊκό... Αν φύγει από τον Παναθηναϊκό, ναι. Με ενημερώνει ο Δημήτρης Βουτυράκης, ο ειδικός του στοιχήματος στον Λίμπερο, πρόκριση City στην Στοίχημαν, απόδοση
25,25. Ναι, ναι, να το. Πρόκριση 5,25. Συγγνώμη. Τρόπος πρόκρισης. Στην κανονική διάρκεια 7,5. Στην παράταση 18. Στα πέναλτι 46. Βάλε παράταση 2 ευρώ να πάρει 36. Το σκέφτεσαι? Ναι. Ή δεν έχεις 2 ευρώ? Το Μαρίνο, ναι. Ζουνίδη, φίλε, τον είχε προτείνει όταν ήταν στην ομάδα για ένα μικρό διάστημα ο Σταύρος Λαμπριάκος να έρθει. Εντάξει. Ο Μπλεκ. Έχει τις ιδιαιτερότητες του ως προπονητής ο Μαρίνος. Άντε ρε, που θα μιλήσει τον Ζουνίδη εσύ τώρα. Γιατί, τι ο Άρης. Γιατί ρε φίλε. Εντάξει φίλε, είναι κορυφαίος προπονητής, τι να λέμε. Κορυφαίος είναι. Κορυφαίος είναι, τι, στην Ελλάδα είναι κορυφαίος. Πάμε, ναι, πάμε, πάμε. Θα ανοίξουμε γραμμές, άμα την επιστροφή μας. Μόνο Άγγελος. Με διεθνή καριέρα. Μόνο Άγγελος. Έχω να παρουσιάσω, πώς είσαι το επίθετο. Όχι, πες επίθετο, να σε παρουσιάσω επίσημα. Αναστασία Σκέτο ήταν το κορμί σου, Αναστασία. Θα είναι τιμή μου να λέω. Το βλέπεις. Ναι. Τι είναι, πόσο, τριών χρονών ήσουν, πώς. Α, σε επανάληψε. Σε παραλήψεις. Αναστασία Σκέτο, εντάξει, τι κακό είναι. Με μεγάλη μας χαρά και τιμή παρουσιάζουμε. Κάπου θα λέω παρουσίασα την Αναστασία, ρε, που τώρα είναι 35 ετών και δουλεύει. Την παρουσίασα εγώ τότε που ήταν 19. Η Αναστασία λοιπόν στον ήχο. Μία μικρή αλλαγή για περίπου 1/4-20 λεπτό. Αναποχώρησε Χρήστος Κιώσης και έχουμε την Αναστασία. Γιατί? Για να έχουμε κάτι όμορφο απέναντί μας. Ναι, γιατί αποχώρησε ο άλλος. Η Αναστασία πρέπει να είναι το μόνο άτομο εδώ πέρα μέσα που δεν έφαγε τίποτα. Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα του Πάσχα. Τίποτα. Η κοπέλα. Πιο πολύ από όλους έφαγε. Χίλια μπράβο. Ακόμη και η Ελένη Μπούντου που επέρετε εδώ και ένα μήνα ότι δες πως έγινε και μοντέλο. Πώς το γράφεις αυτό? Πώς το γράφεις? Το επέρετε? Εψιλον πι αλφα, εψιλον τα αλφα. Αλφα γιώτα. Τα μπέρδεψες ξανά. Εψιλον το πρώτο. Εψιλον. Πε. Αλφα γιώτα. Ρε. Εψιλον. Τε. Αλφα γιώτα κλασικά. Είσαι σίγουρος? Ναι. Βάλτο. Επέρετε, επέρομαι. Καμία σχέση με το πέρδομαι. Είχε, δεν είχε, την είπε πάλι. Θεματάκι που βάλαμε, ξέρεις ότι είναι Πάσχα όταν τελίτσες το συμπληρώνεις. Πώς καταλαβαίνεις ότι είναι Πάσχα, ρε παιδί μου, από αυτά που συμβαίνουν γύρω στην οικογένειά σου, στην κοινωνία, στους δρόμους, δεν στα μαγαζιά. Δεν ακούμε τις μπουρδες του Ασλάμα. Στην τηλεόραση. Καλό! Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου στον Χρήσανθο Τσαλτίδη. Θα τα πάρω μόνος μου. Συγγνώμη. Και εγώ θέλω γυαλιά ηλίου. Συγγνώμη. Πού να πάω? Μας ειδοποίησε, πηγαίνει σε ένα από τα τρία, θα τα πούμε τώρα. Ο Τόνιο Ζαμπέτας είναι από εκεί, από το μέρος αυτό. Είναι ο μόνος Αριανός προφανώς. Δεν μας ειδοποίησε κανένας, εκεί από το χωριό. Το θυμήθηκες εσύ ή μας άκουσε ο ίδιος? Έχω επίσης πολλοί φίλους από εκεί που είσαι, που πήγες, που είναι εκεί πέρα. Παιδιά, προφανώς θα υπάρχουν και πέντε Αριανοί. Δεν υπάρχουν και πέντε Αριανοί, βλάξ. Δεν συνάντησα, δεν είδα και παντού στους τοίχους είδα γεμάτο ΠΑΟΚ. Είδα δύο με τρία συνθηματάκια Ηρακλής. Άρα ανάλογα ποιοι γράφουν στους τοίχους. Και είδα και 4-5 ΑΕΚ, τα οποία βασικά πρέπει να είναι από φοιτητές που σπουδάζουν εκεί. Και κάποιο. Υπάρχουν λέει ένα-δυο αεξίδες, τους ξέρουμε. Τους έχουμε λέει σαν δείγμα έτσι. Οι φίλοι εκεί πήγε ήταν ΠΑΟΚ. Οι φίλοι μου εκεί πήγα, δεν πήγα με κανέναν φίλο μου, γνώρισα πάρα πολλά παιδιά. Και πώς πήγες? Οι οποίοι στείλανε απειλητικά μηνύματα και προς εσένα. Που, να τους πεις θα έρθουν να με αφήσουν. Κάτω είναι, οι δύο είναι κάτω, το ξέρουμε. Λέει, αυτό είναι άστο. Αυτό τι είναι απειλή, αυτό είναι άστο. Να, φαγώθηκαν λέει. Αυτό σε κάτι σαν και σένα λέει, με τους χαλίφιδες και τους χαλίφιδες. Να, δικαιώθηκαν με τους χαλίφιδες. Ναι. Δύο μηδενισμούς ο ΠΑΟΚ. Και τι θες να κάνεις? Μεγάλη δικαιώση. Να μην έμπαινες μέσα. Άμα δεν έμπαινες μέσα, δεν θα τα. Άμα δεν έμπαινε ο Ιβάν να κάνει χαλίδες το μάγκα. Χαλίδες και δύο μηδενισμοί στα δύο μάτς που έκανε το πρωτάθλημα. Αν δεν έμπαινε μέσα να κάνει το μάγκα, θα το έχεις πάρει. Φεβαρά. Να μην έμπαινε με την οπλάρα μέσα. Ο Χαλίφης. Με την οπλάρα. Με τον Μήλο, όχι με Κασετίνα. Ναι. Με τον Μήλο. Το αριστερό, ο αριστερόχειρας, δεξιόχειρας. Παράνοια, ουρές, τηλεοφόρο. Μαζί σου, Αριανάρο στα ουράνια. Για ένα εισιτήριο του Παναθηναϊκός Ρεάλ. Στην Ευρωλίγκα δεν είναι. Παναθηναϊκός Ρεάλ και Ολυμπιακός Ζαλγκίρης πριν είναι, αν δεν κάνω λάθος. Ουρές, τηλεοφόρο. Αυτή είναι η τσόχα. Ναι. Αυτή δεν είναι η τσόχα. Ναι. Πολύ, πολύ μαυρίλα, ρε φίλε. Η πολύ... πατάτα, είπα. Ναι, η τσόχα είναι, γιατί είναι τα δημοσιογραφικά. Παλιά, συνεργεία αυτά. Βαμμένα όλα εδώ. Γράφει ένα υβριστικό για τον Τζίγκερ. Ναι. Το έχουν ακόμα εκεί. Υβριστικό έχει ιδέο για τον Τζίγκερ, όχι τώρα. Ναι, ναι.
Ναι. Πώς δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί. Πάνε στη στοσύρα. Ο Άγγελος. Ο Άγγελος. Γιατί σου έκανε κακό, Τζίγκερ. Τον Άγγελο τον άφησα όταν έφυγε. Γιατί εσένα σου έκανε κακό, μπατά. Σουηδό και τον βρίσκω Νιγηριανό. Τον σέβρο του παρατούδι, ναι, ναι. Το χρώμα του έγινε πω. Πω δεν υπάρχει κανένα ευριστικό για τον Πρέπει να, να λείπει ο Άγγελος 6 ημέρες. Το ευριστικό για τον Ρέμο εκεί στα αριστερά του σβήσανε. Όχι, ακόμη υπάρχει. Αν είναι δυνατόν. Ρέμο Μπάιν που λέει. Τι σου έκανε ο Ρέμος, ρε εσύ. Μπάιν. Ακόμα σε πληρώνει. Τι σου έκανε τον Βρίζ. Όχι ακόμα σε πληρώνει. Πλήρωσε 6 εκατομμύρια χρέη. Ρέμο, τα χρέη σου τα πλήρωσε. Πληρώνει ακόμα το μήνα κάθε. Τελείωσε νομίζω. Ναι. Πιο πλήρωσε. Πολύ πλήρωσε ο Ρέμος ή ο Ιβάν. Ο Ιβάν. Ο Ρέμος. Βρίζουν το Τζίκι. Αναλογικά. Αναλογικά. Ο Ρέμος, ο Ρέμος. Τα πλήρωσε όλα. Αναλογικά ο Ρέμος. Και τι άκουσε, άκουσε και ευχαριστώ. Καλά, ρε φίλε. Φωνάξετε καμιά φορά. Γιατί άκουσε ο Ιβάν. Διέλυσε την ομάδα, την έριξε στα τάρταρα εκεί πέρα κτλ. Και μετά τα πλήρωσε και αναγκαστικά για τα στο όνομά του. Τι κάνουμε τώρα. Το δημόσιο. Φωνάξε καμιά φορά υπέρ του Ρέμου. Υπέρ του Ρέμου. Καμιά φορά έτσι. Από... Πάρα πολλέ φορέ. Δεν βάλανε Ηρακλάρα. Ηρακλάρα. Δεν παίζανε αυτά εδώ στο καφτατζόκλιο. Ταν τραντά. Τι αχαριστία. Να με βρούμε του Παναθηναϊκού και τον Τζίγκερ εκεί που έχει το σύνθημα. Που το θυμήθηκα τώρα. Στην Τζόχα. Τι αχαριστία είναι αυτή. Εντάξει, και εσύ έτσι θα βρει τον Ιβάν σε 3 χρόνια. Ε, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ε, ναι, δεν εντάξει. Δεν τα κάνει και αυτά στο ποδόσφαιρο είναι πολύ συνηθισμένα, αλλά. Γιατί νομίζω ότι έχει ακούσει πολλές φορές ο Σαββίδης το όνομά του στο σύνθημα στην Τούμπα. Γιατί να τα ακούσει, δεν δύο, κατάλαβα. Μια γιατί μισή. Να τα ακούσει, ρε φίλε. Ε, εντάξει, γιατί έχει κάνει, κάτι έκανε. Έχει γιγαντωθεί με όχημα τον ΠΑΟΚ. Ο Σαββίδης. Ναι. Ναι. Τι είναι. Ενώ ήταν φτωχός. Παιδιά, οι γραμμές είναι ανοιχτές, έτσι. Ήταν, ναι. Ήταν φτωχό σε συναισθήματα, ρε φίλε. Τον γεμίσατε με συναισθήματα. 23 10 287 8 8 8. Καλείτε, κανονικά. Ο Χίος συνελήφθη. Πέρασε το αυτοφόρο. Πέρασε. Εντάξει. Άρα και για τον Εφελούδη και για τον Χίο. Πέρασε. 23 10 287 8 8 8. Ακούς, Μάριε, ναι. Αν είσαι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας ναι, ή υπουργός ή οτιδήποτε άλλο ναι. Και υπάρχει, σου κάνει κάποιος αγωγή και μήνυση για στα πλαίσια του αυτοφόρου, ναι. Μπορείς να βγεις στην κρατική τηλεόραση να πεις εγώ εδώ είμαι στο Υπουργείο ναι. Και μιλάω με τον ταξίαρχο και τα λοιπά. Κατάλαβες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Και αναρωτιέμαι εγώ, κινήθηκε η διαδικασία αυτοφόρου ή δεν κινήθηκε. Γιατί αν κινήθηκε μπορεί να πηγαίνει στο Υπουργείο αυτός που αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφόρου να περνάει από όλους τους αστυνομικούς και να πηγαίνει στο γραφείο του. Αν πάλι δεν κινήθηκε η διαδικασία αυτοφόρου, γιατί μπορεί να μην κινήθηκε. Μπορεί να, ο εισαγγελέας να είπε: ναι, μεν έχει γίνει μήνυση και αγωγή από τον κύριο Καρυπίδη, όπως έδειξε ο κύριος Σοφός, αλλά δεν την κινώ εγώ τη διαδικασία. Δίνω απαλλαγή. Γιατί υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο τέτοιο, άμα είσαι. Να ξέρουμε, να γίνουμε κι εμείς. Αν δεν έχω πλούσιο βιογραφικό σε τέτοιες. Σε διάφορες καταστάσεις. Τα σκαλείς. Τρία εισιτήρια Άρης Κίμη, παιδιά, μην ξεχνάτε. Τρία εισιτηριάκια Άρης Κίμη. 11 το Απρίλιο, αύριο δηλαδή, ώρα 6, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρον. Βαθμολογία Καλαθόσφαιρας. Τρίτη θέση, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Προμηθέας Λαύριο με 34 βαθμούς. Γιατί λες τρίτη θέση, έκτος είσαι. Τρίτη θέση, ισοβαθμή στην τρίτη θέση. Ο ΠΑΟΚ με αυτές τις ομάδες. Ο Άρης 6 νίκες κάτω. 6 βαθμούς κάτω. 34-28. Τώρα, άμα κερδίσει την ΑΕΚ, τελείωσε. Τι. Τελείωσε. Άμα πάρει άραβε το διπλό, ο ΠΑΟΚ τελείωσε. Πού να πάρει το διπλό, στην ΑΕΚ. 20 πόντους στο κεφάλι θα πάρει. Με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση 20 πόντους. Πόσοι είμαστε τώρα, 6 νίκες. Crucial θες να κάνεις cash out. Όχι, η αυριανή μέρα είναι πολύ σημαντική. Κάνε cash out. Δεν παίζει ο Αθηναίου. Και μάλλον δεν παίζει και ο Μπέλ. Είμαι σφιχτός. Ψέματα λες. Σφιχτός είμαι. Ψέματα λες. Δεν παίζει ο Αθηναίου σίγουρα. Αυτά είναι παλιωμοδέτικα, αυτά του Αγγέλου. Δεν είναι. Δεν παίζει. Ψέματα, ο Αθηναίου δεν παίζει. Σίγουρα δεν παίζει. Μην ακούτε και εσείς στην Κίμη. Ο Μακφάντεν, αν είναι, μην ακούει. Μη σας κοιμίζουν εκεί στην Κίμη. Ο Μακφάντεν θα πρέπει να τιμήσει την ομάδα που θα παίζει του χρόνου. Παίξτε για την περηφάνεια της Εύβοιας. Του τέτοιου είναι, του Αλέξη. Ναι. Ναι. Τον έκλεισες. Με τι λεφτά τον έκλεισε τον Μακφάντεν. Τι λες, χάζωσε. Άντερας μας. Που έκλεισε τον Μακφάντεν. Που δάζει τα 200 γυάλια του χρόνου. Πόσα? 200. 150. Πρέπει να είναι αναλογικά ο κορυφαίος σκόρερ του προθέματος. Με 50 χιλιάρικα κάνει κολοτούμπες. Τι λες. 50 χιλιάρικα είναι μόνο η κορδέλα. 50 χιλιάρικα. Που φοράει. Αλλά... Η Κίμη είναι στους 31, παλεύει για την οκτάδα και τα play-off. Η ιστορική Κίμη. Φαβορεί στο Αλεξάνδριο. Όχι. Φαβορεί. Όχι, δεν είναι. Ας έρθει. 28 Άρης, 27 ο Πανιώνης, 27 ο Κόρυβος. 24 τρίκαλα που πέσανε.
Ωραία. Παίζω εκεί το Σάββατο. Πλέον μπορεί να πει. Ναι. Σήμερα είχε ελπίδε σε Κίμη. Αύριο δύσκολα. Λοιπόν, παίζω αύριο λοιπόν με την Κίμη και το Σάββατο. Ποιο παίζει το Σάββατο? Με το Λαύριο. Με το Λαύριο εδώ. Εντός. Υπάρχει πιθανότητα να πάμε. Περιβάλλον, χωρίς, υπάρχει πιθανότητα να πάμε στους 4 δηλαδή το Σάββατο. Με ποιον παίζει? Τρίκαλα. Δέρμπι. Δέρμπι. Περιμένει φίλος. Περιμένει φίλος. Μετά. Ολυμπιακό. Εγώ. Πάλι εντός έδρας. Πάμε Κροατή. Πάμε Κροατή. Καλημέρα σας. Στις 3 νίκες στα μάτια. Γεια σας κύριε. Καλημέρα, χρόνια πολλά αδερφέ. Χρόνια πολλά, ναι. Ό,τι επισημείτε και εσείς. Γιατί λέμε χρόνια πολλά, καλά, χρόνια πολλά αυτές τις μέρες. Ναι. Χριστός Ανέστη λένε. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Τι είναι, γιόρταζε κανένας? Ναι. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη. Όνομα και ομάδα λίγο φίλε, όνομα και ομάδα. Αστοιχείωτε, αμόρφωτε. Σταμάτησε Αριανός. Για τον Χρήστο, ο οποίος παλεύει τόσο πολύ για τον Χριστός Ανέστη, να τον πω ότι ως καλός χριστιανός, μετά την κηδεία ακολουθεί και με το θάνατο ζωή. Πώς? Μετά την κηδεία, ναι, και το θάνατο ακολουθεί με τα θάνατο ζωή. Δεν τα κάνω φιέστα. Άρα κάτι τέτοιο πρέπει να περιμένει. Άρης ίσως για τρίτη φορά. Ναι. Γιατί ήδη έχει πεθάνει. Ναι, αλλά εμείς είμαστε ο Λάζαρος. Πεθαίνουμε, ανασταίνουμε, ανάσταση. Ξαναπεθαίνουμε. Ρε φίλε, φτάψυχε τις γάτες, έτσι γάτες είστε. Κάποια στιγμή θα το κάψουμε το κοντέρ. Ναι. Γι' αυτό τη συγκεκριμένη φορά πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι μας. Ποιο προπονητή θεωρείς καλύτερο στην Ελλάδα για τον Άρη, ιδανικό, για του χρόνου? Θέλω ξένο προπονητή. Ξένο. Όποιος και να έρθει Έλληνας, ναι, θα χωριστούμε πάλι στη μέση. Γιατί? Έτσι, γιουβέτσι, μεν, καλός, κακός, δεν ξέρω τι. Κάποιος ξένος. Και ο ξένος το ίδιο θα γίνει. Όχι. Κάποιος ξένος δεν λέω σαν από τα ασίτητα που πήρε ο Ολυμπιακός. Σαν τον Κάναντι του Ατρομήτου. Το ασίτητα που πήρε ο Ολυμπιακός παίρνει 400 χιλιάρικα το χρόνο. Να τα χαίρετε. Εμείς που έχουμε 400 χιλιάρια το χρόνο. Αν ρωτήσεις τους Έλληνες φιλάθλους, τον ήξερε κανένας αυτόν τον προπονητή? Να σου πω κάτι όμως. Ο Άρης κατά καιρός έχει φέρει καλούς ξένους προπονητές. Έχει φέρει καλούς ξένους προπονητές. Πώς τον λένε, τον ξέχασα από την Πορτογαλία που ήταν στην Κιμαράες. Με το μουστάκι. Σοβαρότατος. Η πορεία του Άρεως έχει αποδείξει ότι δεν ξέρει να εκτιμάει τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρης ή ο παδής συγκεκριμένοι? Ο Άρης. Όλοι ένα πράγμα είμαστε. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Γιατί η διοίκηση αποφασίζει. Η διοίκηση τα τελευταία 15 χρόνια ήταν ο λαός στη διοίκηση. Σωστό αυτό. Σε αυτό έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Τώρα όμως δεν είναι ο λαός. Ναι, εντάξει. Μακάρι ο Καρυπίδης να βρει κάποιους δυνατούς συνεργάτες, συμπολεμιστές ή οτιδήποτε άλλο και να κάνει ό,τι το καλύτερο. Θα δούμε, θα δούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Ναι. Καλή σας μέρα, καλή. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Σταμάτη, να είσαι καλά. Δεν συνηθίζεται η αυτοκριτική στα. Επόμενη γραμμή. Ετζιάννα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ Χρήστος Ανέστη. Να είσαι καλά. Αληθώς ο κύριος. Ναι. Πού οδηγάς, επιστρέφεις? Όχι, στο αυτοκίνητο είμαι, ναι, επιστρέφω. Ναι. Όνομα και ομάδα? Ο Βασίλης είναι ο ΠΑΟΚ και από το Βίλα, 951 είμαι, Μάρια. Α, μάλιστα. Α, και από πού έρχεσαι? Από Χαλκιδική. Από εκεί είμαι κιόλας. Βασικά κατεβαίνω στη Θεσσαλονίκη για κάποια δουλειά. Δεν, αυτά είναι. Ναι. Ωραία, ρε Βασίλη. Τίποτα, απλά παιδιά δεν έχω κάτι να πω. Πήρα να σας ευχηθώ. Καλά έκανες, καλά έκανες. Υγεία και χρόνια πολλά και να είστε καλά με μετά τη συντροφιά. Βασίλη, να είσαι καλά, αδερφέ, να είσαι καλά. Δουλειά με λεφτά ή γκόμενο δουλειά? Με λεφτά, ρε παιδιά. Καλό. Εντάξει, ρε Βασίλη. Με τη σύζυγο είναι, με τη σύζυγό του είναι, τι να πει ο άνθρωπος. Με τη σύζυγό του είναι, τι να πει ο άνθρωπος. Άστι στα μαγαζιά και φύγε. Το κλεισε Άρον Άρον. Γέλασε πονηρά όμως. Το κλεισε Άρον Άρον. Επόμενη γραμμή δεν υπάρχει. Γραμμές ήταν ανοιχτές, παιδιά, κανονικά προλαβαίνετε άνετα. Ότι όχι, δεν προλαβαίνει. Break. Break μας συμφέρει να κάνουμε τώρα. Όχι, δεν μας συμφέρει. Μας συμφέρει τώρα, εσύ. Την είχα δει από κοντά, φίλε. Το σφάκι ήταν αυτή κάποτε. Η Γιαμπουρά, ναι. Η Γιαμπουρά. Είχε έρθει με τον Μιχάλη, κάτσε, ναι. Βάσο Γιαμπουρά. Στέλλα. Στέλλα, Στέλλα Γιαμπουρά, μπράβο ρε εσύ. Άσχετα. Ναι, Στέλλα Γιαμπουρά. Στέλλα, ναι, 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 ναι. Είναι όντως πολύ όμορφη κοπέλα. Την πέρασα με μία άλλη. Και ψηλή. Που λέγεται Βάσο. Ναι, Στέλλα Γιαμπουρά. Ο Σφάκης που είναι? Ο Σφάκης είναι στην Τουρκία. Σε ποια ομάδα? Δεν θυμάμαι. Συνεχίζει εν δόξω στην καριέρα του. Που το πήρε κάτω βόλτα. Είχε μετά το θέμα που είχε με το τέτοιο ρε φίλε, με το γόνατο εκεί, με το χόντρο. Καλημέρα, ναι, καλημέρα. Στο επόμενο. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, κύριε. Καλημέρα, Χρυσός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη.
Όνομα και ομάδα, αν θέλετε, που υποστηρίζετε. Γιώργος Άρης. Γιώργος, οπαδός του Άρεος. Σας ακούμε, κύριε Γιώργο. Χρήσανθε, ξέρεις τι κάνουν τώρα αυτοί. Ποιοι? Και οι δυο τους, Χρήσανθε. Ποιοι, αυτοί οι δύο δίπλα μου? Ναι, αυτοί εδώ δίπλα. Αυτοί που συμμαχούν στα δύσκολα απέναντι στον Άρη. Έχουν τα και βάλαν το θέμα προπονητή από τώρα. Μπάσει και κάτι γίνει και δεν μπορούν. Το τελευταίο τους χαρτί παίζουν τώρα, ξέρεις. Όχι, όχι, δεν έχουν κανένα χαρτί. Αυτό είναι, φίλε. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Αγωνιστικές να μιλάμε για προπονητή. Αυτός ο άνθρωπος τι θα κάνει τώρα? Αν και εγώ δεν είμαι υπέρ του, αλλά λέω την αλήθεια. Τι ακούει αυτός ο άνθρωπος τώρα? Κρίθηκε η άνοδος, τελείως. Αυτοί παίζουν το χαρτί τους τώρα. Εντάξει, θα κερδίσουμε την Κυριακή τον Πανεγιάλιο. Θα μείνουν έξι παιχνίδια. Σιγά τον τέρμι. Αυτό λέω. Ακόμα έχουμε πολλές αγωνιστικές. Εντάξει. Σοβαρός να είσαι. Πάρε τα τρία μάτς που έχεις στην έδρα σου. Ναι, αλλά τώρα δεν πρέπει να μιλάμε για προπονητές. Εντάξει, με τελειώνει η χρονιά. Παίζεις με τον Πανεγιάλιο, την Καρδίτσα και τον Πανσεραϊκό στην έδρα σου και εκτός έδρας πας στην Καλαμαριά. Οκ, ένα δύσκολο παιχνίδι αυτό. Okay, και στον Καραϊσκάκι. Στο. Εντάξει. Πάρε τρεις ισοπαλίες. 10 βαθμούς διαφορά είσαι και την ισοβαθμία 11. Εντάξει. Σοβαρός να είσαι στο τέλος και θα πάνε όλα καλά. Αλλά πρέπει να προγραμματίσεις. Είμαι λίγο υποψιασμένη, δεν ξέρεις τι. Ξέρει, κοίταξε, άσε τι λέμε εμείς. Και ο προπονητής. Δεν ακούγεται καλά στο προπονητή μας, δεν ξέρω. Πάρ το πέσιμο τώρα, εσύ. Μιλάμε τώρα για προπονητή. Τώρα... Ο προπονητής ξέρει. Τον Άρη, όποιος έρθει. Δεν μην κοιτάς εσύ τώρα ότι. Τον Άρη τρέμουν παίχτες, ήρθαν αραβίδες και ήρθαν. Σωστό είναι αυτό. Τι κάνανε. Η φανέλα είναι βαριά. Αυτό σου λέω. Μην νομίζεις ότι έτσι εύκολα. Μπορεί να ακούγεται κάποιος, ας πούμε, σε μια ομάδα ότι είναι καλός. Εδώ δεν μπορεί. Θα δούμε, θα δούμε. Ωραία. Έγινε, κύριε Γιώργο, καλά. Να είσαι καλά. Στη Σαμσουσπόρ είναι ο Σιφάκης. Σου είπα, στην Τουρκία κάπου. Έχει παίξει 6 παιχνίδια. Είναι απαράδεκτο εδώ. 34 πλέον. Στον πίνακα αυτόν. Πήγε 34. Μεγάλος. Να μην βάζουμε σε παρένθεση το ποια είναι την χώρα. Σε παρένθεση, τη χώρα κάθε συλλόγου. Πάρε στο Wikipedia να το πεις. Ναι, ρε παιδί μου, θα το πω. Ναι. Εντάξει. Πάμε τελευταίο διάλειμμα, παρά 25 ώρα. Δεύτερη ώρα εδώ στην Τρόικα με Petit Palais. Petit Palais. Τι είναι το Petit Palais? Το Petit Palais είναι πάρα πολύ ωραίο μαγαζί που το κάνει καλύτερο το γεγονός ότι πέρα από τα πολύ ωραία εδέσματα τα οποία έχει από το πρωί, με πρωινό, με μεσημεριανό, με φοβερές μακαρονάδες ειδικά, πολύ ωραίες σαλάτες, πολύ ωραία finger foods, είναι το μαγαζί στο οποίο ησυχάζει το κεφάλι σου από τα πολλά παιδιά σου και μάλιστα δεν ενοχλεί σε κάτι γεροπαράξενο σαν τον Ασλαμά δίπλα σου. Έχω θέμα πάλι. Διότι φωνάζουν τα παιδιά κτλ. Γιατί τα παιδιά παίρνουν τα tablet και τα PlayStation και κάθονται ήσυχα. Τα παιδιά φέρνουν τη δυστυχία. Αντεραστή. Ειδικά σε δημόσιους χώρους. Κομπλεξικέ. Ειδικά σε δημόσιους χώρους. Τα παιδιά τη δυστυχία φέρνουν. Δεν μπορείς, επειδή δεν μπορείς να διαιωνίσεις το είδος σου ευτυχώς. Τραγικό. Μια χαρά ήμουν το Σάββατο. Τρώγαμε. Μπαίνουν στο μαγαζί 3-4 γονείς με τα καρότσια με αυτά. Η χαρά της ζωής. Ένα μαγαζί ολόκληρο ανάστα. Ένας δίπλα μου ήταν έτοιμος να πετάξει πυρούνι. Λέω, φίλε, κάτσε ηρέμησε. Από καπί έγινε μαγαζί. Έτσι. Έτοιμος ήταν. Τζούφια, τζούφια. Injection Service. Για ρύθμιση, έλεγχο και επισκευή βενζινοκινητήρα Απόλλωνος 18 στην Κάτω Τούμπα. Και ο Καλογεράς βεβαίως. Για συνεργείο και σέρβις και φανοπείο και βαφείο και ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Λαμπράκι 27 στη τροφή Τριανδρίας, Εσπυρίνων 19 στην Παλαιά Συμμαχία Ροκάστρου και στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων 2310-690-497. Τα επίθετα δεν λένε ότι έχουν ένα νόημα πάντα. Ναι. Ναι. Ο Δράκος. Ο Δράκος από τι, ήταν ο παππούς του Δράκος, τι. Κάτι έγινε παλιά. Κάτι έγινε παλιά. Τι ακούμε, ρε φίλε, τι ακούμε. Αυτός είναι επικίνδυνος, ρε. Αυτός περιγράφει παιδάκια στην παραλία και ότι πρέπει να τα δέρνεις. Τι είναι αυτός, ρε. Πω. Να τον προσέχουμε αυτόν. Άκου να δέρνεις τα παιδάκια. Άσε που είπε, λέει, ότι τα ξένα τα παιδάκια είναι πιο ήσυχα τα ελληνάκια. Άκου τι είπε. Ο κομπλεξικός. Ο ανθέληνας. Την καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο, ο οποίος διεκδικεί στήριο για τον Άρη. Ο... Τι λέει εδώ, ρε φίλε, όταν σε λένε Λάζαρο, γύρω σου είναι σκοτάδι. Φανταστικό, ξαφνικά, φανταστικό του Ντάνκαν, ρε. Morning lads, όταν σε λένε Λάζαρο, γύρω σου είναι σκοτάδι και ξαφνικά χτυπάει θηροτηλέφωνο. Το μήνυμα σίγουρα του Πάσχατος, Ντάνκαν. Το μήνυμα του Πάσχατος. Τρία εισιτήρια για το Άρης. Κίμη, αύριο 6 ώρα, Αλεξάνδριο Μέλαθρον, κρίσιμο παιχνίδι για τον Άρη. Τα παιδιά, φίλε, φέρνουν δυστυχία. Αντεραστία. Τέλος, τα παιδιά είναι δυστυχία. Για να κάνει περιγραφή στην παραλία. Τα ελληνάκια, ειδικά τα ελληνάκια, άστο.
Τα βόρεια είναι μια χαρά. Από, δηλαδή, από Μακεδονία εννοείς. Από Έδεσα, Δράμα. Βόρεια από... Ευρώπη εννοώ. Α, κυρίως Βόρεια Ευρώπη σε σχέση με τα Ελληνικά. Στην παραλία τι γίνεται. Και φυσικά δεν θέλουν τα παιδάκια, εννοείται έτσι. Οι γονείς. Οι γονείς. Το καλοκαίρι κάναμε εδώ πέρα μέσα εκπομπές ολόκληρες. Και ο Ζαγόρας έκανε. Τελείωσε. Οι γονείς τα αφήνουν σε πλήρη ασυδοσία για να φύγει ο μπελάς από το κεφάλι μου. Στην παραλία. Παντού. Ενώ τα ξένα τι γίνεται. Συσταριά, εστιατόριο, παραλία, μαγαζί, καφέ. Παντού. Παντού. Άντε, μωρή, και σε Ελένη Μπούντου συμφωνεί μαζί μου. Γι' αυτό μα συνδέουν πάρα πολλά κοινά με την Ελένη. Ένα από, αυτό είναι ότι, ένα από αυτά ότι δεν θέλουμε παιδιά. Λέτε, θα τα βρείτε μπροστά σα αυτά που λέτε. Έλα μέσα, Ελένη. Προσέχετε τι λέτε. Έλα, ευχή σου πρώτα. Άντε, αυτό είναι τελειωμένο. Ευχή σου πρώτα. Εσύ πρόσεχε. Ευχή σου πρώτα. Χρόνια πολλά. Ναι, ναι. Δεν θα είναι πολλά. Να χαίρεστε τα παιδιά σα. Γιατί γελάζε, ρε. Αλλά, γιατί ρωνεύεσαι. Αλλά. Τι άλλα? Να μην επιλέγετε τις παραλίες και τα μέρη που πηγαίνουμε εμείς χωρίς παιδιά. Εσείς να πηγαίνετε, άλλωστε καπί να πηγαίνετε. Συγγνώμη, διαφωνείς ότι τα ξένα τα παιδάκια έχουν δεν το έχω μελετήσει. Έλα Δημήτρη μου, τώρα σε διακοπές, δεν το έχεις μελετήσει. Και δεν το έχεις τι δει. Γίνεται, ότι τι. Δεν είναι πιο πειθαρχημένα, πιο ήσυχα από τα δικά μας. Εσύ βγες και πες ότι λέμε ψέματα. Ως λαή είναι πιο πειθαρχημένη, ναι. Σου είπα ρε, πρόπερση στη Δονούσα, ναι. Είναι γύρω μου 50 Ελληνάκια και είναι καμιά 7, 8, άντε 9. Ξεκινάμε από το βασικό. Παιδιά στη Δονούσα απογορεύεται. Φιλανδία, Νορβηγία. Ναι. Τα μεν κινούνταν σε ακτίνα από τον χώρο που ήταν εκεί οι γονείς. 2 μέτρα. Μιλούσαμε, ούτε δεν τα άκουγα τα παιδάκια. Δεν τα άκουγα. Κομπλεξικά. Τα Ελληνάκια πάνω μου, άμμο, στερνιζότανε, κλάνανε. Αυτή η Ελλάδα, ρε φίλε. Ελαδάρα. Δώσ' το μια κλωτσιά, ρε. Δώσ' το μια κλωτσιά. Όχι, φίλαθλοι, η βία δεν έχει θέση στα γήπεδα, αλλά τα προσέχουμε, Δημήτρη, τα παιδιά. Ελαδάρα, ρε φίλε, ελευθερία. Ναι. Ελευθερία. Είμαι σε φανταστικό σημείο, Ελένη μου. Θα πάρω την μεγάλη σκυλιά μου και θα τα μολύσω. Το μεγάλο Σάββατο, στον Άγιο Παντελεήμονα, εκεί στη Φλόρινα, δίπλα στο Αμίντεο. Συμφωνώ με Ελένη. Όλα ονειρικά, πάρα πολύ ωραία, κούκλα. Μπαίνουν δύο ζευγάρια με τα μωρά και μια άλλη οικογένεια και με έρχεται ένα... η ζωή. Έρχεται η ζωή. Και μου έφυγε εμένα η όρεξη. Λέω να πάρω τώρα το πυρούνι. Βλέπω τον άλλο δίπλα που πιάνει το πυρούνι. Λέω φίλε, ηρέμησε. Θα πάμε μέσα τζάμπα. Λέω μέρες που είναι. Λέει φίλε, δεν αντέχω. Λέω ότι σε κατανοώ. Σιγά, βρε, παππούδες. Σε κατανοώ. Σιγά. Καθόλου παππούδες. Εγώ πάντως, αν κάνω παιδιά, θα τα έχω πειθαρχημένα. Έτσι να τα μολώ και να ενοχλούν όλο τον κόσμο. Για δύσκολα. Να κάνει καφενείο το μαγαζί. Όχι, φίλε, για να φύγει κακό από πάνω μου. Όχι, έκανες παιδί, θα το υποστεί. Είδα φωτογραφία την κόρη του Βιερίνια. Πανέμορφη, ρε εσύ. Ποιον μοιάζει πολύ. Δεν μπορώ να το. Μην πει στον Αντρέα ότι δεν του μοιάζει. Αν θέλεις πολύ να, ωραίο κοριτσάκι. Αν θέλει να του μιλήσει γενικά, μην του πει ότι δεν του μοιάζει. Έκανα εγώ το λάθος να με πω. Με τη λαμπάδα την είδα φωτογραφία. Έκανα εγώ το λάθος να πω. Αντρέ έχει κάτι από Βάσο και νομίζω ότι είδα έναν άλλον Αντρέ μπροστά μου. Να ξέρει. Να ακούσουμε τον φίλο που περιμένει. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Ελπίζω να μην είναι γονιός. Αν είναι γονιός, να είναι γερά τα παιδιά του, αλλά να τα έχει δεμένα. Ναι, καλημέρα. Χριστός Ανέστη, καλημέρα και χρόνια σας πολλά. Αληθώς ο κύριος. Ο ακροατής που είναι ίδιος, η φωνή του είναι ίδια με του 22 του Δημήτρη. Απίστευτο. Και φυσικά είμαι γονέας. Είσαι γονέας. Το όνομά σου λέμε και. Ο Θανάσης. Μπράβο. Α, που είναι Άρης και έξω από εδώ. Όχι έξω από εδώ, μέσα από εδώ τώρα. Στην Αγγλία. Ναι, μέσα. Όχι, για το Άρης, δεν μου είπα για τον Άρη, δεν είπα για τον Άρη κάτι. Ναι, ναι, λέω και, ναι. Και είμαι μέσα από εδώ. Είμαι. Ελπίζω αύριο να βγεις, ελπίζω αύριο να βγεις. Ελπίζω να μην γίνεις ηρώδης, να μην είσαι ο σύγχρονος ηρώδης. Ναι, το έχω σκεφτεί. Φοβερά πράγμα ακούμε, κύριε. Το έχω σκεφτεί να βγω με t-shirt ηρώδης, στάμπα πάνω. Φοβερά πράγματα. Το έχω σκεφτεί, Θανάση μου. Πόσο μη άνθρωπο. Άκουσε και κάτι άλλο, Ασλαμά, αφού δεν τα ξέρεις. Ναι. Όταν μιλούσες για την κίνηση το πρωί, ο Τσορμπατζόγλου είπε ότι εδώ πέρα είναι λαδάρα, όντως είναι λαδάρα. Ναι. Το πρωί πώς να έχει κίνηση την τρίτη μέρα του Πάσχα, αφού δεν εργάζεται ο δάσκαλος, ναι. Ο καθηγητής. Βέβαια, σωστό. Οι μισοί δημόσιοι βάλανε το ρεπό σήμερα. Βέβαια, ναι, ναι. Τι ψάχνει να βρει. Το ξέρουν έτσι, ναι, ναι. Κατέβηκα ναι, ναι. Για τη δουλειά σήμερα ναι. Και λέω τι έγινε, ρε γαμώτο. Με ένα ναι. Φανάρι τι το πέρασε. Σε χάλασε. Ναι. Ήθελα 7 το πρωί. Σε χάλασε. Μια χαρά ναι. Είναι. Οι καημένοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τέτοιες μέρες τις θέλουμε, να είστε σίγουροι. Από αύριο λίγο θα φανεί κάτι. Λίγο, λίγο. Ούτε αύριο ναι. Θα φανεί. Ούτε, όχι, σε σχέση με σήμερα. 7,5 με 8,5 κυκλοφορεί το 70% είναι. Δάσκαλοι, καθηγητές, πανεπιστήμια. Και σχολικά. Μπράβο, τα σχολικά βασικά. Ναι. Αυτή.
αυτοί κυκλοφορούν εκείνη τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Και για το αν θα βγω αύριο ή δεν θα βγω μεθαύριο. Εύχομαι το φεγγαράκι μου που έχω στην Ευρώπη να συνεχίσει να είναι ένα. Καόδρια, δεν είναι φεγγάρι αυτό. Ενώ το δικό σου. Μην σκάσε, σκάσε συγγνώμη. Φεγγάραρο το δικό σου. Γιατί προχθές. Δεν είχε φεγγάρι, είχε τη λέξη που αρχίζει από κάπα. Ναι, καλά. Και, εσύ, μα, και τι θα το κάνω, κάτσε τι, τι, ποιο το όφελο. Περίμενε, περίμενε. Και πρέπει να φας. Απλά είμαι πάλι 5 βαθμούς πάνω από σένα, 6 πόσο είμαι. Στη χειρότερη μου χρονιά. Τρεις-τέσσερις φάγες πρέπει να φας κάτι κεφαλιές γιατί μιλούσες για κάτι off-site. Ενώ τα δικά σου τις καρατιές δεν τις βλέπεις. Εσύ τυχαίνει να βλέπεις πάντα όλους τους άλλους τα δικά σου δεν τα βλέπεις. Το τρίτο γκολ είναι 2 χιλιοστά off-site. Το είδε ο Τσορμπατζόγλου, πήρε μεγεθυντικό φακό, το πάγωσε. Συγκρατήσου. Λοιπόν, ο τελικός είναι κοντά. Το επόμενο παιχνίδι θα είναι Liverpool Bayer. Εκεί θα με κάνεις, εκεί θα υποστηρίξεις. Είναι άγριο. Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, και το επόμενο ξέρεις ποιο θα είναι. Εκείνο που θα είναι το κύκνιο άσμα. Δηλαδή θα πίνεις ένα ποτήρι εκείνη την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ και μετά το βράδυ ξέρεις. Αλλά πρωτάθλημα 30 χρόνια θα συμπληρώσεις. Να είστε ακόμα. Και κάτι ακόμα θα γίνει θέλει. Ο γιος σου καημένος στο παλικάρι. Γιο, κόρη, τι έχεις, ξέρει τι έχεις. Γερό να είναι. Θα γίνει 50 και θα λέει μπαμπά. Κοίταξε να δεις. Αυτό που έγινε. Μάρη, θα σου πω κάτι. Αλήθεια στο λέω τώρα. Αυτό που έγινε την προηγούμενη Τετάρτη για να το ζήσεις στο γήπεδό σου. Δεν μιλάμε για το αποτέλεσμα. Για να ζήσεις κάτι τέτοιο στο γήπεδό σου, θα πρέπει τα κυλικεία να μην έχουν σπόρια. Πατατάκια, γαριδάκια, πακοτίνια. Στο θέατρο γιατί αυτό, ναι. Οι προπονητές σου αυτά τα ζητούσαν από τον κόσμο τους. Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να θαυμάζεις, να εκτιμάς το ωραίο, το όμορφο. Μάριε, τι να κάνουμε. Γι' αυτό και ξεχωρίζει αυτή η ομάδα. Και ξέρεις κάτι. Το συμπαθέ, επειδή μιλάει εδώ, γιατί είναι 22. Μάριε, δεν χρειάζεται να παίρνει συνέχεια πρωτάθλημα. Όταν οι αντίπαλοι σου. Τι συνέχεια, Κώστα, περίμενε. Συγγνώμη. Αυτά όταν τα λένε παοκτσίδες, εσύ γελάς. Τώρα για την Αγγλία δεν τρέπεσαι λίγο. Συνέχεια πρωτάθλημα. 22 χρόνια φέτος. Ένα γήπεδο είναι που έχει λίγο. Θα το πάρει ο Πάοκ. Έχει το Πάοκ του χρόνου. Και εσύ δεν θα έχει. Τι θα πάει. Πρωτάθλημα και εσύ δεν θα έχει. Καταρχήν για να πάρουν πρωτάθλημα πρέπει να το θέλουν να το πάρουν αυτοί. Αυτοί κάνουν σαν να δεν θέλουν να το πάρουν το πρωτάθλημα. Έχεις λίγο δίκιο, ναι. Λοιπόν, και λίγο κάτι το ελληνικό για τους Έλληνες. Ακόμα ρε στις Έλληνες δεν τελείωσε. Τα πρωταθλήματα δεν τελειώσανε. Ποιους παίκτες θα πάρετε. Ποιους προπονητές θα αλλάξετε. Έτσι πρέπει. Το βάζει θέμα ο Δημήτρης τώρα για να πει. Από τώρα, από τώρα. Τι αρρώστια είναι αυτή. Είναι αρρώστια, ρε. Ο διάολος δουλειά δεν έχει, ξέρεις τι κάνει. Καλά, εσύ πήγε να κάνει ομάδα τον Ιούλιο. Και άμα βρεις τίποτα, πες μου. Όχι. Κοίταξε να δεις, είναι καταρχήν δεν είναι. Πώς το λένε, αυτή τη λέξη θέλω να βρω. Δεν είναι σωστό, ρε φίλε, για έναν προπονητή που έχει ακόμα 7 παιχνίδια να ακούει το κοινό της ομάδας. Είναι unfair. Είναι unfair, ναι, δεν είναι fair play αυτό. Ναι, ρε φίλε. Είναι unfair, δηλαδή, ναι. Σε παρακαλώ. Ήσουν στην αφάνεια και τώρα θες. Τα μεταξωτά λέει θέλουν και μεταξωτούς. Έτσι, η γιαγιά μου έτσι έλεγε. Έτσι έλεγε ο συγχωρεμένος. Η συγχωρεμένη γιαγιά μου γλυκερία. Ηρακλειδεύς, ναι. Κύριε Ασλαμά, ναι. Ο συγχωρεμένος. Ποιο λες, ποιος. Ο πατέρας του. Ναι. Α, ο πατέρας σου. Ο πατέρας. Ηρακλειδεύς, πώς έγινε Αργιανός. Αυτά με γονείς, ξέρω 1 εκατομμύριο περιπτώσεις. Μπαμπάς Ηρακλειδεύς. Έγινε Θανάση, έγινε Θανάση. Παιδιά, να είστε καλά, τέτοια μέρα να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είμαστε γεροί. Θανάση, να είσαι καλά. Και δηλώσεις του Κλόπ έχουμε. Τα παιδιά, το παιδί. Ναι. Α, περιμένω, Δημήτρη, δύο γραμμές. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, αδερφέ. Αληθώς, αληθώς. Ένα πρώτη όνομα και ομάδα, αν θέλεις. Πρώτη φορά. Κωνσταντίνος από Καλαμαριά, Αριανός. Κωνσταντίνος από Καλαμαριά, από εδώ του Άρη. Κωνσταντίνος, ακούμε, μεγάλη μας χαρά. Από αλλού ήθελα να ξεκινήσω, από αλλού θα ξεκινήσω. Για Αγγλία, μάλλον ξεκινήσω. Από Αγγλία θα ξεκινήσεις. Ανεβαίνουμε για Αγγλία, να πάρει έτσι μυρωδιά γεύση Βρετανίλα. Και με το που πατάμε το πόδι μας στο λεωφορείο που μας πάει στο αεροπλάνο, εντός στο Μακεδονία, είναι μια οικογένεια Άγγλων με το παιδάκι τους. Το παιδάκι τους σταμάτησε να τσιρίζει και να φωνάζει όταν πατήσαμε στο Στάνσετ. Έτσι. Τότε σταμάτησε. Θέλαμε όλοι να πηδήξουμε από το αεροπλάνο.
Κάνανε ό,τι μπορούσαν οι γονείς βέβαια. Του δώσαν το ταμπλετάκι, μέχρι και το ταμπλετάκι το πετούσε. Η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα από τον οποίο ανέφερα εγώ. Ναι. Μπορεί, μπορεί να ήταν και αυτό. Είσαι πατέρα Κωνσταντίνο, είσαι πατέρα Κωνσταντίνε. Είμαι πατέρα. Να, ένας, σου... 12, 1, 8, δύο γιους. Δύο γιους να σου ζήσουν, να τους καμαρώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τους καμαρώνεις, ναι, πάλι καλή. Λοιπόν, δύο πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά για το σημερινό παιχνίδι. Για το City Liverpool. Στην Αγγλία υποστηρίζεις κάποιο σύλλογο, αν επιτρέπετε, Κωνσταντίνε. Ήμουν Manchester United μέχρι που ήρθε ο Μουρίνιο. Απεχθάνομαι οτιδήποτε πορτογαλικό και δει το Μουρίνιο. Μαζί σου. Ναι. United όμως δεν θα αλλάξεις τώρα. Τι να κάνεις. Δεν αλλάζεις εισαγωγικά. Μεταφορικά το είπα αυτό, αλλά δεν μπορώ να... Ναι, το κατάλαβα. Έχεις δίκιο. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, η City έχει να σκοράρει μετά το 50 πάνω από 8 αγώνες. Μετά το 50... Δεν έχει σκοράρει. Μην το μιλάς ρε φίλε, μην το μιλάς. Ωραίο, μίλησε το λίγο ρε. Το 1950. Όχι, μετά το 50 λεπτό. Χρυσανθέ, ο Κωνσταντίνος είναι πατέρας δύο γιών, Άρης και United. Αυτό. United γιατί είσαι ρε Κωνσταντίνο. Το λέω επειδή... Υπάρχουν λόγοι. Εντάξει. Από τον πατέρα... Μου αρκεί ότι είσαι Άρης. Μου αρκεί ότι είσαι Άρης. Ναι, ο πατέρας Παοξής ήταν. Λοιπόν, ακόμα καλύτερα. Αν είναι δυνατόν. Το δεύτερο στατιστικό είναι ότι η Λίβερπουλ δεν έχει νικήσει ποτέ αγγλική ομάδα σε ευρωπαϊκό αγώνα. Πώς δεν κέρδισε. Τι εννοείς, τι εννοείς. Τι εννοείς, την κέρδισε. Εκτός έδρας. Όχι, εννοεί, ναι. Πώς εννοείς, τι εκτός, τι. Δεν έχει προκριθεί. Δεν έχει νικήσει, όχι πρόκριση. Δεν έχει και νικήσει. Την προηγούμενη εβδομάδα τι έκανε. Εντάξει, εκτός έδρας σε ευρωπαϊκό αγώνα. Εκτός έδρας. Δεν είναι και πολλά. Δεν χρειάζεται, χάσει 2-1. 5-6 είναι. Ναι, θέλω να πω ότι το παιχνίδι θα κρυφθεί, πιστεύω εγώ, στο πρώτο ημίχρονο. Πιστεύω ότι θα δούμε μια κατηγιστική City, αν μπορέσει να... Και εγώ το πιστεύω, αν εκεί δεν κάνει τη ζημιά σε εφνιδιασμό η Λίβερπουλ. Η αντιλιβερπουλιακή σας υπόσταση σας κάνει να σκέφτεστε και να έχετε προσδοκία. Εγώ όταν... Το παθαίνω με τον Άρη αυτό. Αυτά στα ελληνικά δεδομένα. Κωνσταντίνε, όταν ο ιερέας το βράδυ του Σαββάτου... Κωνσταντίνε, όταν ο ιερέας το βράδυ του Σαββάτου είπε το Χριστός Ανέστη, από μέσα μου ζήτησα ένα γκολ μέχρι το 17-18. Ένα γκολ, αυτό ζητήσαμε. Μιλάμε για εντελώς κομπλεξικό. Θα μπουν τουλάχιστον δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, ένα ο Σαλάχ και ένα ο Μανέ. Άντε Παναγία. Ο Σαλάχ παίζει. Ο Σαλάχ είναι ένας μεγάλος παιχταράς. Αυτό δεν αλλάζει κάτι. Ναι. Νομίζω δεν αλλάζει. Είναι ένας μεγάλος παιχταράς. Ναι. Και ο Άρτα. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Επίσης ότι ο Κλόπ τον ματσάρει πολύ εύκολα τον Γκουαρδιόλα και αυτό είναι ένα γεγονός. Ναι, ναι. Έχεις περισσότερες νίκες από οποιοδήποτε προπονητή. Σωστό. Κωνσταντίνε, πολύ ωραία η παρουσία σου. Πρώτη φορά πήρε ο Κωνσταντίνος. Μάρια για σένα. Ναι. Επίσης Μάρια για σένα. Ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα έτσι στοιχείο. Γιώργος φίλος που έχει αθλητικό κουρίο στη Χαριλάου. Ναι. Αν πας, αθλητικό κουρίο, αθλητικό κουρίο, δηλαδή τι, ναι, αθλητικό κουρεύεσαι και τρέχεις ταυτόχρονα. Είναι σαν μουσείο του αθλητικού ποδοσφαίρου. Άντε ρε, το ξέρω, με ξέρει. Και μια τελευταία του πρόσθεση, έτσι, ένα ωραίο περιοδικό που έχει όλα τα κουρέματα, τάσεις κουρεμάτων όλων των Άγγλων ποδοσφαιριστών από την αρχή που υπάρχει αγγλικό ποδοσφαιριστό. Περίμενα, λέω. Πάρ' το τηλέφωνο, Μάριο. Κλαίω. Σε ποια περιοχή είπες, λέω. Είναι φανταστικό, είναι φανταστικό. Χαριλάου και όλας, φίλε, το τηλέφωνο στο Μάριο. Εντάξει, δώσ' το, ναι. Ωραία. Για να κάνουμε διαφήμιση, για να μην λένε. Όχι, για να του κάνουμε μετά διαφήμιση, αυτό λέω. Βεβαίως. Ωραίος. Βεβαίως. Έγινε Κωνσταντίνε. Έγινε, να πάνε όλα καλά σήμερα για την αντιπαθητική ομάδα της City. Και εγώ το εύχομαι. Τι λέτε, ρε, τι λέτε. Σταυρώνω δάχτυλα, να σε καλά. Να σε καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Πραγματικά, προσέχεις. Ναι, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πήρε ακροατή. Είναι σαν να βγαίνει ο Παοξής και να λέει: παίζει το βράδυ Άρης Ολυμπιακός και λέει: εύχομαι στον Άρη να περάσει. Πήρε ακροατή, παιδιά. Σεβαστείτε. Άρης Παναθηναϊκός, λοιπόν. Καλημέρα σας. Τι έγινε, ρε παιδιά. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Ο παδός της Arsenal. Ο παδός του ΠΑΟΚ και της Arsenal. Με ποιον είστε, κύριε, σήμερα, με ποιον είστε? Φίλε, το παιχνίδι θα βάλει πρώτα γκολ Liverpool 0-1 και το παιχνίδι θα λήξει 2-1. Άμα βάλει 0-1, φίλε, θα φύγω κιόλας να πάω να μην δω τίποτα, να τελειώνω. Να πάω να κάνω... Εγώ ήταν αντικειμενικός ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους. Να πάω να κάνω μεγάλη Παρασκευή, να τελειώνουμε. Μακάρι. Να γιορτάσουμε ξανά μεγάλη Παρασκευή. Εγώ σου είπα, φουανέλα της Everton φόρεσες το Σαββατοκύριακο? Όχι, φορούσε το. Φορούσε. Του Βέλιου έχω. Φανέλα του Πανιωνίου το δώσατε για το Σάββατο να έχει. Δεν έχει ενδιαφέρον σε αυτά, τα μάτια δεν φοράει. Θα φορέσει σε τελικό κυπέλου θα βάλει. Φανέλα. Του αντιπάλου. Δημήτρη, Σάββατο παίζετε. Τι ώρα? Λάρισε. Βάρει μία του Βαλαόρα. Άικ θα φορέσει.
7,5 δεν περνάει. 3-0 θα κερδίσει η ΑΕΚ τη Λάρισα. 3-0. Για άλλους λόγους δεν θα περάσει. Άκουσα με θέλω. Μην τα σκέφτεσαι αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Τι για να μην γίνει ο τελικός και να μην γίνει το παιχνίδι. Κάποιος μπορεί να έχει την άποψή του. Καλά, βέβαια, εντάξει. Εκτίμηση κάνεις τώρα. Εντάξει, οκ. Τι να λέμε. Μεγάλη Άρσεναλ κέρδισε 4-1. Τη ΔΣΕΚΑ τη Μεγάλη Πέμπτη. Πάμε κάτω από τα ραντάρ που λένε και οι Άγγλοι. Ας πούμε. Πάμε με Ατλέτικο τελικό είσαι, δύσκολο. Δεν έχει Ατλέτικο, φίλε. Δεν θα παίξω εγώ με Ατλέτικο. Τι δεν έχει Ατλέτικο, πώς δεν έχει. Πώς δεν έχει. Δεν θα κληρώσω εγώ με Ατλέτικο. Στον τελικό. Στον τελικό, ναι, αλλά. Κάτσε, η Λιόν τι έκανε. Δεν υπάρχει Λιόν. Δεν υπάρχει Λιόν, ρε. Φαντάζομαι πόσο άμπαλο είσαι, αγαπητοί. Η Λειψία ή Μαρσέιγ. Η Ατλέτικο, η Άρσεναλ. Η Λειψία που έφαγε ένα τετράμπαλο χθες. Και η Λάτσιο. Και η Λάτσιο πολύ καλή ομάδα. Ναι, και η Λάτσιο είναι καλή ομάδα. Κάτσε, παιδιά, γιατί δεν υπάρχει Λιόν. Γιατί δεν υπάρχει Λιόν. Δεν έχει Λιόν, εσύ δεν έχει Μαρσέιγ. Α, αποκλείστηκε. Γιατί ρε Ασλάμα, δεν ξέρεις γιατί, γιατί είναι εκεί ο τελικός. Φίλε, Ατλέτικο κατά 80% το έχει πάρει. Οι άλλοι παίζουν σήμερα, εκτός από την τέτοια. Ρώμα-Μπαρτσελόνα. Ρώμα-Μπαρτσελόνα, τι είπα. Ρώμα-Μπαρτσελόνα είναι ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα. Την επιθυμία μου είπα εγώ. Για να ξέρετε, το παιχνίδι είναι 3-1 σήμερα, να ξέρετε. Άμα είναι 3, θα περάσει Λίβερπουλ. Αν έχει τέτοιο πάτο, δηλαδή 3-1, τι να πω. Έγινε, καλημέρα. Θα κάνει Λίβερπουλ το 0-1, θα φύγει ο Σαλάχ. Ναι, μόνο και μόνο για να ξενερώσει ο Ασλαμάς, έτσι θέλουμε να πάει. Και συγγνώμη, Ασλαμά, που κάναμε παιδιά χωρίς να σε ρωτήσουμε. Ναι. Αυτό θα σε ρωτούσα, αν έχεις παιδιά. Συγγνώμη, ρε φίλε. Συγγνώμη. Δηλαδή, την επόμενη φορά θα σε πάρω τηλέφωνο. Όχι, να τα χαίρεσαι να είναι γερά, να τα χιλιάσουν τα παιδάκια να είναι γερά. Δεν αλλάζει χώρα. Απλά να μην τα. Όταν βρίσκεσαι. Γιατί δεν τον δέχονται, είναι σαν τους μετανάστες που τους γυρνάνε πίσω. Να μην τα ξαμολάς ελεύθερα. Τους έχουν όταν έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα, στην Κρήτη και εκεί τους έχω δει πόσο πειθαρχημένοι. Να μην τα ξαμολάς. Να μην τα ξαμολάς ελεύθερα. Να μην ξαμολάνε σένα. Σε ένα καφέ ή σε ένα εστιατόριο ή στην παραλία. Να μην τα ξαμολάς. Αν δεν αρέσει να πας να πας στα καπί. Έτσι. Στα καπί να πας. Μπισμπίκι. Έγινε. Τα παιδάκια στην Ελλάδα γράφει 472 είναι ζωηρά γιατί οι γονείς δεν τα παστώνουν στα ψυχοφάρμακα από 5 χρονών όπως στην Ευρώπη. Καλύτερα ζωηρό παρά λοβοτομημένο. 472, Αριανάκη, σε λατρεύω το ξέρεις, σε ύμνο, είναι η πρώτη φορά που δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν μπορεί να έχεις βάλει δύο θέματα. Σε ύμνο, σε λατρεύω, οι μουσικές σου γνώσεις είναι απλησίαστες, με τις περισσότερες κοινωνικοπολιτικές συμφωνώ. Σε αυτό εδώ, όχι ότι συμφωνώ με τα ψυχοφάρμακα προς Θεού, έτσι, αλλά για το υπόλοιπο λίγο, ξέρεις, ναι. Συμφωνώ με Ελένη, λέει, στη Βαρκελόνη τα παιδιά Ελλήνων τρέλαναν ένα ολόκληρο αεροδρόμιο. Και σε εκείνο το σημείο ντρέπεσαι που είσαι Έλληνας. Άντε βρε, άντε βρε. Πες τη Μαριλής, έχει έξω συμμετοχές για αρισκήμι. Εκατοντάδες. Τρεις. Δεν της έφτασε της μούμιας στο ξεφτιλίκι του πρώτου αγώνα και συνεχίζει να μιλάει. Είσαι η μούμια, να ξέρεις. Κανονική μούμια εδώ μεταξύ. Μοιάζεις με τον Αμόν Ρα. Ναι. Και με Γκάντι. Και με τον Γκάντι. Με τον Γκάντι δεν μοιάζει γιατί είσαι τετράπαχος. Ναι, θα σου φέρω μία εκεί που ήμουν στα πολύ πολύ αδύνατα. Αν αδυνατήσει τώρα τελευταία. Ναι, περίμενε. Τι έκανε. Θα σου φέρω, Χρήσανθε, καλοκαίρι. Κάπου. Του 1953. Τέλη 90. Αρχές Zero. Θα πάθεις πλάκα που είμαι με σεντόνι καταμαυρισμένος. Με τα γυαλιά του φίλου μου του Γρηγόρη τα στρόγγυλα. Θα πεις ο Γκάντι. Εντάξει, κλείσει την εκπομπή γιατί έχω σημαντικό τηλεφώνημα. Γεια σας, τα λέμε. Ωραία, παιδιά, αύριο νικητές. Γεια σας, τα λέμε. Άρη, εντάξει. Η έξω της Μαριλής, ναι, γεια. Εντάξει, ωραία. Αύριο τα λέμε. Ναι.